συνεχίζουμε από τον Άγιο Σουζόνο τον Αθωνίκο, όσοι έχουν καιρό να δουν, θα σας δείχνω και το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο έχει εκδοθεί σε αδεπάλληλες γλώσσες. Πρέπει να είναι επανέκδοση της δεκάτης γλώσσεως. Για πρώτη φορά, από ό,τι βλέπω εδώ τα στοιχεία, κοιτούσα και όλα σήμερα, για πρώτη φορά εκδόθηκε και το 1973. Πολλά χρόνια δηλαδή που εκδόθηκε, τότε στην Καθαρέβουσα, μετά σε μετάφραση, σε πολλές ανατυπώσεις και σε πολλές γλώσσες βέβαια. Στην αρχή δεν είχε μεγάλη έτσι διάδοση, αλλά φαίνεται όμως ότι τελευταία υπάρχει έτσι μια αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για τον Άγιο Σουλανό. Εμείς βέβαια και πριν από 10 ακριβώς χρόνια είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα για τον Άγιο Σουλανό, μάλιστα είχαμε βγάλει και ένα βιβλιαράκι που κυκλοφορήσαμε με ανθολογία από τα λόγια του. Και τώρα κατά σύμπτωση, δεν ξέρω, ο Θεός μάλλον φοράσει, γιατί είδα στο διαδίκτυο ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους. Δεν το ήξερα, σε κάτι δεν το είδα κι εγώ. Σύμπτωση, φαίνεται ότι ο Θεός σκοτίζει τους ανθρώπους κατά καιρούς και μελετάνε διάφορα πράγματα που θα είναι χρήσιμα για την πνευματική τους οικοδομή. Όπως συνήθως, έχουμε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος μελετάμε κάποια πράγματα από το βίο του Αγίου Σουλανού. Στο δεύτερο μέρος από τη διδασκαλία και στο τρίτο μέρος συζητάμε κάποιες ερωτήσεις δικές σας, είτε επίκαιρες είτε δικές. Είναι δηλαδή κανονικό το σεμινάριο. Την προηγούμενη φορά, για να σας συνδέσω λίγο με τα προηγούμενα, προηγούμενη και πιο προηγούμενη, είχαμε αναφερθεί στην επίγνωση του θελήματος του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο, πάρα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο. Φανταστείτε, ας πούμε, ο άνθρωπος να μπορεί να καταλαβαίνει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Εάν μπορεί ο άνθρωπος να το καταλάβει αυτό το πράγμα και αν μπορεί να είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, τότε είναι μέσα στη σωτηρία, είναι μέσα στον αγιασμό. Θα μου πεις πολλές φορές που ξέρουμε ή που καταλαβαίνουμε και εμείς ξεφεύγουμε. Πάμε αλλού. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι μια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή που ο Θεός δεν το εκλογεί. Βέβαια και θα μου πεις μπορεί να υπάρχουν ορισμένοι πειρασμοί που ο καθένας που με στηρίζει. Γιατί πάντα ο άνθρωπος έχει την τάση να υποστηρίζει την πορεία του και να τριγυρολογεί τον εαυτό του με βάση ένα σκεπτικό και με βάση μια φιλοσοφία. Την οποία διαμορφώνει. Κατά πόσο συμφέρει. Σε μεγάλο βαθμό η φιλοσοφία του ανθρώπου διαμορφώνεται κατά πόσο συμφέρει. Τι θα πει τώρα το συμφέρει. Το συμφέρει και αυτό είναι σχετικό. Κατά πόσο θα λέγαμε νομίζει ότι τον συμφέρει. Γιατί το αληθινό συμφέρον του ανθρώπου βέβαια είναι το πνευματικό συμφέρον, είναι η σωτηρία της ψυχής του. Εκείνος βέβαια νομίζει ότι έτσι θα κερδίσει περισσότερα, θα αναδειχθεί περισσότερο, θα αποφύγει ας πούμε δύσκολες καταστάσεις, ενώ δεν είναι αυτά τα πράγματα. Στα πλαίσια αυτά, μας είχε μιλήσει ο Γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος γράφει το βιβλίο και την διδασκαλία του Αγίου Σιλουανού, μας είχε μιλήσει για έναν τρόπο όπου μπορεί κάποιος, ας πούμε, να, όταν δεν μπορεί να δει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, μέσα από την προσευχή και την εξήγηση, να του αποκαλυφθεί κατά κάποιο τρόπο το θέλημα του Θεού. Να, ο Θεός δηλαδή μέσα στην ψυχή του να του μιλήσει. Και αυτό υπάρχει. Πρέπει να το αποκλείουμε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και μάλιστα σε πάγια βάση. Ο άνθρωπος του Θεού πάντοτε παίρνει τα μηνύματα του Θεού μέσα στην ψυχή του. Και ο Θεός τον προστατεύει την κατάλληλη στιγμή. Μην απορούμε γι' αυτό και να μην αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Το περίεργο θα ήταν να συμβαίνει διαφορετικά. Ο άνθρωπος του Θεού προστατεύεται από το Θεό πάντοτε. Και υπάρχει ο Άγγελος, ο φύλακας Άγγελος, ο οποίος μας προστατεύει από τις κακοδοχές και μας οδηγεί στο καλό. Και μας προστατεύει από το κακό. Ήρθε πρόσφατα κάποια, η οποία βέβαια εντάξει, είχε μια ζωή που είχε τέλος πάντων. Και λέω ότι και τώρα λέω τι γίνεται. Μου είπες αυτά τα πράγματα, θα αλλάξεις. Λέει, δεν μπορώ, δεν είμαι λέει, δεν μπορώ να. Τότε μου ήρθες. Λέει, ήρθα να διαβάσει μια ευχή για να φύγει το κακό.
Πώς θα φύγει το κακό, αφού εσύ το φέρνεις το κακό, το τραβάς το κακό. Πώς θα φύγει το κακό. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, συνεργάζεσαι με τις κοντινές δυνάμεις, πώς θα φύγει το κακό. Με μαγικό τρόπο πάλι. Εντάξει, θα διαβάσουμε μια ευχή, αλλά αυτό, την ευχή να τη διαβάσουμε για να παλακώσει την ψυχή σου, για να καταλάβεις ποιος είναι ο αληθινός δρόμος. Για να πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Βλέπετε δηλαδή ότι οι άνθρωποι τελικά πολλές φορές και το Θεό ακόμα θέλουν να το χρησιμοποιήσουν όχι για να κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά για να κάνει ο Θεός το θέλημά τους. Για να βοηθήσει ο Θεός να γίνει καλύτερα το δικό μας θέλημα. Αυτό εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, δεν στέκει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Συμβαίνει ότι δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει τι είναι ο Θεός. Δεν έχουμε καταλάβει τι είναι ο Θεός. Τι νομίζουμε ότι είναι ο Θεός πραγματικά, ότι είναι κάποιος σαν και εμάς. Ότι είναι ο δημιουργός μας. Ότι είναι το παν, που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Ότι ο Θεός είναι το παν. Και προσπαθήστε, λέει, να αγαπήσετε τον Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής σας. Γιατί αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο από αυτό. Δηλαδή, τι να πεις. Να πεις πού το βλέπεις, αυτό το υπάρχει στην καθημερινότητα. Ο καθένας όσο το καταδύναμη, αλλά όπως το αντιλαμβάνεται. Αλλά αυτό είναι η πραγματική δηλαδή αντίληψη του Θεού. Όταν ξέρεις ότι ο Θεός είναι το παν. Ότι είναι ο προορισμός μας, ότι είναι η ονειότητα. Μπορείς, ας πούμε, να αφήσεις κάποια κομμάτια της ψυχής σου απ' έξω, να πεις, ναι, εντάξει, αν υπάρχει ο Θεός, κάτι καλό μπορεί να έχει για μένα. Ας τα έχουμε καλά και με το Θεό σε ένα 10%, ας πούμε, σε ένα 20%, και τα υπόλοιπα, ας πούμε, κάνουμε το θέλημά μας, ας πούμε, κάνουμε τα σχέδιά μας στη ζωή μας. Αυτό κάνουμε, βέβαια, οι περισσότεροι. Αλλά δεν είναι όμως, όπως καταλαβαίνετε, το σωστό, το πρέπει. Και μετά μας είχε αναφερθεί πάλι ο Άγιος Ιωαννός, είχε αναφερθεί σε ένα θέμα στην πιο κοινή πρακτική όπου κανένας μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, που βέβαια αυτό είναι γνωστό σε όλους πλέον και είναι η φωνή του πνευματικού. Αν θέλει δηλαδή κανείς να απλανώς, θα λέγαμε, δηλαδή, χωρίς να μπερδευτεί, να παρεκκλίνει, να μάθει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, δεν θα ρωτήσει το πνευματικό. Θα ρωτήσει το πνευματικό και όταν σου πει αυτός. Και αυτόν τον δρόμο ακολουθούσε και ο ίδιος ο Άγιος Ψιλουανός. Και συνεχίζουμε στο πνεύμα αυτό τώρα, εκεί κάπου είχαμε σταματήσει, γεμάτος από την χάρη της πίστεως, ζούσε μέσα στην πραγματικότητα των μυστηρίων της Εκκλησίας. Αλλά θυμόμαστε πως υποστήριζε ότι και κατά άνθρωπο, δηλαδή και στο ψυχολογικό επίπεδο, είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς την υπεροχή της υπακοής στο πνευματικό. Έλεγε ότι ο πνευματικός κατά την εκτέλεση της διακονίας του απαντά στο ερώτημα ελεύθερος εκείνη τη στιγμή από την επενέργεια του πάθους, κάτω από την επίδραση του οποίου βρίσκεται αυτός που ερωτά. Γι' αυτό ο πνευματικός βλέπει καθαρότερα τα πράγματα και είναι πιο επιδεκτικός στην επενέργεια της χάρητος του Θεού. Αυτός το λάβει υπόψη μας, το που λέει εδώ ο Αριστονός. Δηλαδή, γιατί μερικοί σκέφτονται καλά, εντάξει, ποιος είναι ο πνευματικός. Είναι ο πνευματικός, αλλά είμαι και εγώ όμως. Και εγώ μπορεί να είμαι πιο έξυπνος, έχω και πολλά στοιχεία, το πούμε έτσι. Και στην τελική ανάλυση πρόκειται για ένα θέμα που αφορά εμένα. Τι δουλειά έχει τώρα ο πνευματικός με το θέμα αυτό. Όμως, από τη στιγμή που εμείς περιμένουμε τη φώτιση του Θεού για το θέμα αυτό, άρα πρέπει να εμπιστευτούμε κάποιον ο οποίος είναι πιο εύκολος, πιο επιδεκτικός, όπως λέει εδώ, της χάρητος του Θεού. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι ο πνευματικός, διότι δεν αφορά το θέμα αυτόν, αφορά κάποιον άλλον. Και ο ίδιος ο πνευματικός, όταν πρόκειται για ένα δικό του θέμα, θα πάει να ρωτήσει τον δικό του πνευματικό. Δεν θα πει, α, εγώ είμαι πνευματικός, έχω τώρα εμπειρία, τώρα 40 χρόνια, ας πούμε, στην πρακτική, θα του δείξει τώρα τι θα μου πει. Πνευματικό μου κιόλα που είναι και στο Άγιο Νόρο και είπα απομονωμένο, σημαίνει ότι δεν ούτε ξέρει ότι δεν είναι θέμα, θέμα λογική, δεν είναι θέμα πτυχίων, είναι θέμα φώτιση του Θεού. Αυτό λέει ότι ο πνευματικό είναι ο καθήλυν δηλαδή αρμόδιο, ο νόμιμα υπεύθυνο για να απαντήσει στο θέμα το δικό σου. Πόσο μάλλον που αυτό δεν εκείνη τη στιγμή δεν υπόκειται στην επίδραση κάποιου πάθους που μπορεί να υπόκειται σε εσύ που ρωτάς. Διότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να πειράζεσαι, ας το πούμε έτσι, από διάφορους πειρασμούς, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, είσαι μπερδεμένος και ρωτάς, ας πούμε, κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι απροκατάληπτος εκείνη τη στιγμή.
Και όχι απλώς είναι προκατάληπτος, αλλά και φωτίζεται από το Θεό γιατί είναι ο πνευματικός. Συνήθως οι άνθρωποι περιμένουν τον πνευματικό κάποια χαρίσματα ιδιαίτερα, όπως είχε ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος κλπ. Και, και εγώ συνηθίζω να λέω στο θέμα αυτό, αυτό που πιστεύω ότι είναι και η τάξη δηλαδή, της Εκκλησίας, ότι ο κάθε πνευματικός, πνευματικός σου δηλαδή, φωτίζεται και γίνεται διορατικός για τα προβλήματα τα δικά σου. Δεν θα πας σε έναν ξένο πνευματικό που μπορεί να είναι καλύτερος. Μπορεί να είναι καλύτερος, αντικειμενικά. Αλλά είναι καλύτερος στατιστικά. Δεν είναι καλύτερος για σένα. Για σένα ο καλύτερος πνευματικός είναι ο πνευματικός σου. Διότι αυτός είναι ενδεταλμένος για τη σωτηρία της ψυχής σου. Και από αυτό θα ζητηθεί η ευθύνη την ημέρα εκείνη όταν θα βρεθείς ενώπιον του Θεού. Πρώτα θα κρυθεί ο πνευματικός ενώπιον του Χριστού, αν σου είπε τα σωστά, τα κατάλληλα λόγια, την κατάλληλη υπόδειξη και δεν έβαλε μέσα δικά του πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν, ας πούμε, και τέτοιες περιπτώσεις. Βλέπουμε, ας πούμε, να μπερδεύονται μερικές φορές και οι προσωπικές μας απόψεις με το λόγο του Θεού. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο, αν συμβαίνει. Που μερικές φορές συμβαίνει, γιατί έχουν δείξει με έναν άνθρωπο και λένε, ας πούμε, μα λέει ο πατήρ Τάδε, ας πούμε, έτσι λέει και αυτό. Λέει. Εγώ σου λέω τι λένε οι άλλοι πατέρες, τι ξέρω εγώ, τι έχω διαβάσει το Ευαγγέλιο, την εμπειρία της Εκκλησίας. Τώρα, αν κάποιος άλλος το είπε, με δική του ευθύνη. Δεν αφορά έναν άνθρωπο. Αλλά εγώ σου λέω αυτό το πράγμα, αυτό που λένε οι άλλοι πατέρες, αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Αν θέλεις, ακολούθησε το. Αν δεν θέλεις, πήγαινε εσύ σε κάποιον άνθρωπο που σε συμφέρει καλύτερα. τι θα πει συμφέρει καλύτερα, δηλαδή να γλιτώσουμε κόπο. Δεν είναι η λογική αυτή στην πνευματική ζωή. Βλέπετε ότι οι άλλοι όχι απλώς δεν θέλουν να γλιτώσουν κόπο. Αλλά ευχαριστιόντουσαν να κοπιάζουν, γιατί ο κόπος αυτός πληρώνεται με το παραπάνω όταν γίνεται από αγάπη προς το Θεό. Η αγάπη προς το Θεό, η οποία πρέπει να καθοδηγεί τον άνθρωπο σε όλες τις ενέργειες. Λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, αγάπα το Θεό και κάνει ό,τι θέλεις. Αγάπα το Θεό και κάνει ό,τι θέλεις. Και αυτό είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Μπορεί να σκανδαλίζει μερικούς, αλλά ένας φυσικά καταλαβαίνει που αγαπά το Θεό, όχι απλώς δεν θα κάνει τι θέλει, αλλά και στο παραμικρό ακόμα θα κάνει αυτό που θέλει Θεός. Και στο παραμικρό ακόμα θα προσπαθήσει να δει τι θέλει αυτό, αυτό να κάνει. Θα δεν το κουνά ούτε βήμα από εκεί. Και στα μικρά και στα μεγάλα. Γιατί λέμε εκεί, εντάξει, στα σπουδαία του τα παραδέχομαι, αλλά τώρα σε καθημερινά πράγματα, σε πράγματα, ας πούμε, εκουσιώδη. Τώρα εκεί τι να δεις, μα ίσα. Στα εκουσιώδη, όταν το κάνει στα ουσιώδη, όταν το κάνει στα εκουσιώδη. Δηλαδή θα παραδείξει το τέλος του Θεού στα εκουσιώδη, θα προδώσει δηλαδή την αγάπη σου στο Θεό στα εκουσιώδη, για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, εκείνη τη στιγμή που προδίδει την αγάπη σου προς το Θεό. Και πιο κάτω, η απάντηση του πνευματικού θα έχει τις περισσότερες φορές τη σφραγίδα της ατέλειας. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο πνευματικός στερείται τη χάρη να γνωρίζει το τέλειο, αλλά πως το τέλειο υπερβαίνει τις δυνάμεις αυτού που ερωτά. Λέει εδώ ο γέροντας ο Φρόνης ο Βάσκης και ο Άγιος Σουλάνος φυσικά που αυτή είναι η διδασκαλία του Άγιου Σουλάνου που διαβάζουμε. Λέει δηλαδή ότι μπορεί ας πούμε εσύ να διαπιστώσεις κάποιες ατέλειες στην απάντηση του πνευματικού και να πεις ναι, μου είχε πει ας πούμε μια φορά, μου είχε πει αυτό, αλλά αποδείχθηκε όμως από των πραγμάτων και από των υστέρων ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα ή ότι ήταν κλπ. Και εδώ όμως λέει ο Άγιος Σουλάνος ότι αυτό λέει δεν έγινε επειδή ο πνευματικός στερείται τη χάρη να γνωρίζει το τέλειο, αλλά γιατί το τέλειο υπερέβαινε τις δυνάμεις τις δικές σου που ρωτούσες και μάλιστα τη στιγμή που ρωτούσες. Γι' αυτό και τονίζουν όλοι οι πατέρες ότι η απάντηση του πνευματικού πολλές φορές θα εξαρτηθεί όχι μόνο αντικειμενικά από τον συγκεκριμένο πνευματικό, αλλά από την πίστη αυτού ο οποίος ρωτά. Γι' αυτό ακριβώς και δεν είναι όλες οι απαντήσεις ίδιες. Δηλαδή, ένας πνευματικός διαβάζει μέσα ότι έχει 100 πνευματικά τέχνη, έτσι. Και πηγαίνουν και οι 100 και τον ρωτάνε για το συγκεκριμένο θέμα. Θα τους δώσει την ίδια απάντηση, σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση. Θα είναι διαφορετικές όλες οι απαντήσεις. Ανάλογα με την προσωπικότητα του ανθρώπου, ανάλογα με την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ανάλογα με την προσευχή κάνει ο καθένας κλπ. Άρα, αυτό λέει εδώ, αυτό τονίζει ότι το τέλειο λέει υπερβαίνει τις δυνάμεις αυτού που ρωτάει το πνευματικό. Άρα δηλαδή όταν εσύ δεν είσαι τέλειος θέλει να πει. Όταν εσύ δεν είσαι έτοιμος να κάνεις αυτό το οποίο σου λέει ο πνευματικός, αυτό το οποίο λέει ο Θεός, πώς περιμένεις να πάρεις την τέλεια την ιδανική απάντηση. Θυμάστε το παράδειγμα αυτό
Νομίζω ότι εδώ ταιριάζει περισσότερο από άλλο. Θα το πω έστω για αυτού του κλούβου που δεν το είχαν ακούσει. Συγχωρέστε με οι υπόλοιποι που το έχω ξαναπεί. Από τον Άγιο Πορφύριο πάλι, κάποιο που πήγαινε, είχε ένα σοβαρό πρόβλημα και πήγε να συμβουλευτεί τον Γέροντα. Και ο Γέροντα δεν μιλούσε. Το να μην μιλήσει ο Γέροντα Πορφύριο ήταν ότι είχε επιφώτιση πραγματικά του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, καμιά φορά σου έλεγε, έλα αύριο, θα προσευχηθώ και θα σου πω, έλα αύριο αυτή τη στιγμή, δεν έχω κάποια πληροφορία. Α το πούμε έτσι, να την πληροφορήσω. Αλλά αυτόν όμως τον έβλεπε τον άνθρωπο και δεν τον υποχρεούσε, δεν τον έλεγε τίποτα. Πήγαινε την άλλη φορά πάλι το πρόβλημα, το ανέλεγε αυτά και λοιπά. Πάλι ο Γέροντας δεν μιλούσε, δεν έλεγε τίποτα. Και αυτό συνεχίστηκε, α πούμε, ένα-δύο χρόνια αυτή η κατάσταση. Οπότε κάποια στιγμή πήγε στον Γέροντα, του λέει: Δεν είναι γεμμένο, του λέει: Κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Εντάξει, του λέει: Έφυγε αυτό τέλο πάντων, έκανε αυτό που του είπε ο Γέροντα και δεν την άλλη φορά στον Γέροντα που λέει: Βρε Γέροντα, του λέει, γιατί μετά λοιπόν είσαι τόσα χρόνια λέω έχουμε εδώ, σε ρωτάω και δεν μου λε το γιατί μου το λε, γιατί πήρε το όγκο, έγινε α πούμε, λύθηκε το πρόβλημα. Λέει: Πρέπει να γυμμένε, λέει, εγώ σε ταλαιπωρώ. Ή εσύ με ταλαιπωρείς, λέει, που έρχεσαι τόσο καιρό εδώ και δεν έχει τη διάθεση να κάνει αυτό που θα σου πω. Βέβαια, να πει εντάξει, μακάρι να έχει την Γέροντα, βέβαια. Γιατί ο Γέροντα έχει τέτοιο χάρισμα που μπορούσε όχι απλώ να σου πει από την κατάλληλη πρόταση, αλλά να ξέρει και αν δεν την εφαρμόσει. Οπότε ναι, ακριβώ. Οπότε αν ήξερε ότι δεν θα το κάνει, δεν έχει διάθεση να το εφαρμόσει, δεν θα το έλεγε καθόλου. Γιατί δεν θα το έλεγε καθόλου. Από φοβερή πνευματική διάκριση για να μην έχει ευθύνη ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό. Γιατί όταν σου λέει ο πνευματικό τι να κάνει και εσύ δεν το κάνει, είσαι πολύ πιο υπεύθυνο από κάποιον ο οποίο πάντων δεν ήξερε τι να κάνει και δεν το έκανε. Οπότε ο Γέροντας δεν έλεγε μέχρι να οριμάσει η ψυχή του ανθρώπου αυτού και όταν οριμάσε η ψυχή του ανθρώπου και του το είπε αυτό το πρόβλημα, λύθηκε αμέσως το πρόβλημα αυτό και εκείνος νόμιζε ότι. Αλλά και εκείνος ακόμα δεν είχε φανταστεί, ότι και εκείνος δεν κατάλαβε, ας το πούμε έτσι, τι πειρασμό βρισκόταν μέσα. Διότι μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα το οποίο είναι άλυτο για τον Θεό. Γιατί το Θεό δεν υπάρχει άλυτο πρόβλημα. Όλα τα προβλήματα έχουν τη λύση τους. Ακόμα και αυτά που φαίνονται ότι είναι, πώς το λένε, κλειστές πόρτες. Εξαρτάται από εμάς, από τη στάση τη δική μας. Και την οριμότητα της ψυχής της δικής μας, ότι θα φτάσουμε στο σημείο εκείνο που το πρόβλημά μας θα λυθεί. Όπως το παράδειγμα αυτό το οποίο αναφέραμε. Και πιο κάτω ο Άγιος Ιερός λέει ότι η υπόδειξη του πνευματικού, παρά την ατέλειά της, αν γίνει δεκτή με πίστη, και εκπληρωθεί πραγματικά, οδηγεί πάντα στην πρόοδο στο αγαθό. Όσο και ατελής να είναι η απάντηση αυτή την οποία θα σου δώσει ο πνευματικός, η πρόταση αυτή την οποία θα σου δώσει ο πνευματικός, εάν εσύ την εφαρμόσεις όμως, αυτό θα σε οδηγήσει στο καλό. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο. Άρα δεν μη σκεφτείς εκεί τη στιγμή και πεις ότι ναι, μου το είπα αυτό, αλλά δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Το βλέπω εγώ ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι είναι διαφορετικά. Άστο, μην το κάνεις, άστο για εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα και αν φαίνεται ότι προσωρινά, ας πούμε, κάτι ζημιώνεσαι, όμως πάντοτε στο τέλος θα σε οδηγήσει στο αγαθό. Αυτό είναι βέβαιο. Είναι απόλυτο. Γιατί είναι καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η πορεία όμως συνήθως διαστρέφεται όταν αυτός που ερωτά, βλέποντας μπροστά του τον άνθρωπο, κλονίζεται στην πίστη και δεν αποδέχεται τον πρώτο λόγο του πνευματικού, αλλά αντιλέγει αντιπαραθέτοντας τις δικές του ιδέες και αμφιβολίες. Τώρα εδώ ας πούμε είναι και μια παγίδα που πολλές φορές και το πνευματικό της εμάς ας πούμε μας χτυπάει, που λες ας πούμε κάτι στον άνθρωπο και αυτός είναι πνεύμα αντιλογίες. Όχι απλώς αντιλέγει, αν του λες και δεύτερη κουβέντα και πάλι αντιλέγει. Του λες τρίτη κουβέντα και πάλι. Και μπαίνει σε μια διαδικασία δηλαδή που δεν οδηγεί πουθενά. Πραγματικά δεν οδηγεί πουθενά. Και θα δείτε παρακάτω ποια τακτική εφήρμοζε, ας πούμε, ο Άγιος Ιερός στην περίπτωση αυτή. Εδώ λέει όμως ότι αυτή η πορεία είναι διαστροφή. Όταν αυτός που ρωτάει δεν βλέπει μπροστά του το πνευματικό, δεν βλέπει μπροστά του την απάντηση του Θεού. Αυτό που περιμένει να πάρει, αλλά βλέπει έναν άνθρωπο. Δεν είναι το μυστήριο της πνευματικής πατρότητας, δεν είσαι έναν άνθρωπο μπροστά σου. Έχεις τη φώτιση του Θεού. Αυτό είναι το μυστήριο της πνευματικής πατρότητας.
Είναι ένα μυστήριο αυτό το πράγμα. Έλεγα και σήμερα σε κάποια, όχι τυχαία, επίτευξη το λέω μερικές φορές, μέσα στα κηρύγματα που κάνουμε, στα σύντομα κηρύγματα που κάνουμε τις Κυριακές, και το έλεγα και σήμερα στο μνημόσυνο το οποίο κάναμε, πόσο μεγάλο μυστήριο είναι αυτό, γιατί είναι ανθρώπους οι οποίοι, θα μην πω το κατάλαβες, το καταλαβαίνεις πάνω στην εμπειρία μετά από χρόνια, ότι αυτός που έρχεται, καταρχήν δεν ξανανοίξει το στόμα του. Ξεχνάει πώς ανοίγουν το στόμα του, το στόμα τους, για να πάρει τη Θεία Κοινωνία. Δεν ξέρει πού να πιάσει το μαντήλι για να κουμπίσει κάτω τη Θεία Κοινωνία. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χρόνια. Να. Αλλά λέει τώρα, επειδή υπάρχει μια παράδοση τέτοια μεταξύ των ανθρώπων, πώς διαδίδονται αυτές οι παραδόσεις, τέλος πάντων, για κάτι τέτοια θέματα. Λέει ότι, ας πούμε, αν είσαι ένα μνημόσυνο, ξέρω εγώ, αν πεθάει ένας δικός σου άνθρωπος κτλ., πρέπει να πας να κοινωνήσεις. Χωρίς εξομολόγηση. Χωρίς εξομολόγηση, κάπου. Πρέπει να πας να κοινωνήσεις για να βοηθηθεί, λέει, η ψυχή αυτού του ανθρώπου. Και το είπα και σήμερα. Βεβαίως, αυτό ισχύει για την προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος θα εξομολογηθεί. Ότι θα προετοιμαστεί πνευματικά. Και έτσι με τον τρόπο αυτό, με την προετοιμασία αυτή, η προσευχή του προς τον Θεό για να μεσητεύσει για την ψυχή του ανθρώπου αυτού θα έχει δύναμη. Αλλιώς θα είναι μια χοροϊδία. Αυτή όμως όχι. Παίρνουν το πρώτο κομμάτι. Σου λέει πρέπει να κοινωνήσω. Τι να κοινωνήσω. Όταν έχεις, ας πούμε, αμαρτίες οι οποίες κανονίζονται με 5 χρόνια, ας το πούμε έτσι, κανόνα να μην κοινωνήσεις, πώς θα κοινωνήσεις. Επειδή πέθανε, ξέρω εγώ, ο μπατζανάκης σου. Πώς. Έλεγα πρόσφατα και σε κάποια άλλη ψυχή που για αυτά τα αμαρτήματα που τα σαρκικά, που θεωρούνται από μερικούς δεν είναι τίποτα. Δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό το πράγμα για τους πατέρες της Εκκλησίας. Αυτό κανονίζεται όπως κανονίζεται ο φόνος. Σοβαρά μου λέει, είναι σοβαρά μου. Είναι πότε θα κοινωνήσω. Δεν πότε θα κοινωνήσεις. Έτσι κατευθείαν, επειδή είσαι εξομολογητής, αμέσως θα κοινωνήσεις. Πώς θα κοινωνήσεις. Και αυτό δεν το κάνει η Εκκλησία σαν κάποια τιμωρία. Αυτό το κάνει από λόγους ενδιαφέροντος. Από ιατρικούς λόγους το κάνει για να μπορέσει η ψυχή σου να θεραπευτεί. Διότι αν εσύ πας λιμονής χωρίς να θεραπευτεί η ψυχή σου, την επόμενη μέρα θα ξαναπέσει πάλι στο ίδιο μάτι. Όπως και συμβαίνει συχνά το βλέπω αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να υπάρξει μετάνοια. Αν δεν υπάρξει μετάνοια, δεν μπορεί να προχωρήσεις πνευματικά. Άρα λοιπόν, λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, ότι αυτό που μερικοί, ας πούμε, δεν το βλέπουν σαν μυστήριο, αλλά βλέπουν μπροστά σε έναν άνθρωπο, τον οποίο τους συμβουλεύονται. Προσέξτε, αυτός ο άνθρωπος έτσι μπορεί να είναι, ας πούμε, και γιατρός. Έτσι δεν έχει σημασία. Μπορεί να, ας πούμε, προσφέρετης και ψυχίατρος μπορεί να είναι. Και να προσφέρετης και τις ψυχιατρικές του υπηρεσίες και λεπτά κλπ. Δεν κυριαρχεί όμως αυτό εκείνη τη στιγμή. Υπερέχει το πνευματικό, ο πνευματικός. Αυτό υπερέχει. Το άλλο υπερέχει για κάποιον που περνούσε απ' έξω και λέει, α, να, ένας καλός άνθρωπος, πάμε να τον ρωτήσουμε, ας πούμε, κάποια πράγματα να μας πει την περίπτωση. Εκεί είναι, εκεί μπορεί να είναι σε αυτό. Εδώ μετράει η πνευματική ατότητα. Είναι η φώτιση του Θεού. Αυτός λοιπόν δεν το αποδέχεται αυτό το πράγμα και έρχεται με κλονισμένη πίστη. Και του λέει κάποιο πνευματικός, αλλά δεν το δέχεται. Και μάλιστα λέει, αντιλέγει κιόλας. Αντιπαραθέτοντας τις δικές του ιδέες και αμφιβολίες. Δηλαδή, βγάζει και τη δική του φιλοσοφία. Σου λέει, α, εσύ λες αυτό, αλλά εγώ λέω αυτό. Και το στηρίζω κιόλας, να ορίστε, έχω τις αντίστοιχες, ας πούμε, από τι να του πεις τώρα αυτού. Τι να του θες επιχειρήματα, τι να του πεις. Ο Γέροντας Ιλουανός συζήτησε αυτό το σπουδαίο θέμα με τον ηγούμενο, τον Αρχιμανδρίτη Μισαήλ, άνθρωπο πνευματικό που είχε την χάρη και την φανερή προστασία του Θεού. Δεν το συναντήσαμε αυτό. Κάποιο περιστατικό θα είναι, ίσως και κάπου σε κάποια άλλη περίσταση να το συναντήσουμε. Εδώ μέσα από κάποια βιογραφικά περιστατικά μας παρουσιάζει την διδαχή του Αγίου Σουλουανού. Μάλιστα αναφέρει εδώ και μια ημερομηνία 22 Ιανουαρίου του 1940. Έγινε το περιστατικό αυτό. Εδώ αυτός, ναι, λέει την τίτλο αυτού του απάντησε. Ο πατήρ Σιλωνός ρώτησε τον ηγούμενο, πώς μπορεί ο μοναχός να γνωρίσει το θέλημα του Θεού. Και προσέξτε, εδώ το είπαμε πολλές φορές, δεν αναφέρεται μόνο στους μοναχούς το πράγμα. Γιατί υπάρχουν μερικοί, ας πούμε, που έχουν τις και λένε, τώρα αυτά εντάξει είναι υπερβολές, είναι πολύ απόλυτα πράγματα, ας πούμε, αναφέρονται στους μοναχούς κτλ. Δεν μπορεί να αναφερθεί σε κάποιον που ζει στον κόσμο.
Εξαρτάται από το τι διάθεση έχει ο καθένας να προσεγγίσει τον Θεό, να κάνει υποχωρήσει τα ίδια. Άμα πει κανένας ότι εγώ εντάξει θέλω ένα χριστιανισμό, α πούμε έτσι, light, έτσι, να κάπου, α πούμε, να. Όταν βρισκόμαι σε κάποια δύσκολη στιγμή, ξέρω εγώ, κτλ. Ή για να, πώς το λένε, να καθησυχάζουμε τη συνείδησή μας καμιά φορά. Όταν έχουμε πολλές τύψεις, πάμε λίγο και συγκάζουμε λίγο τη συνείδησή μας, λίγο ηρεμούμε και μετά αυτό και από την αρχή που κάνουμε το θέλημά μας και ούτω καθεξής. Όχι, δεν είναι έτσι. Τι απαντάει αυτός τώρα? Ότι οφείλει, λέει, να δέχεται τον πρώτο λόγο μου ως θέλημα του Θεού, λέει ο ηγούμενος. Όποιος το κάνει αυτό, σε αυτόν επαναπάβεται η χάρη του Θεού. Αν όμως μου φέρνει αντιρρήσεις, εγώ ως άνθρωπος θα υποχωρήσω. Τα λόγια του ηγουμένου Μισαήλ έχουν το εξής νόημα. Ο πνευματικός πατέρας όταν τον ρωτούν, προσεύχεται και ζητά από το Θεό σύνεση. Αλλά ως άνθρωπος απαντά κατά το μέτρο της πίστεώς του, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου «και εμείς πιστεύουμε, διό και λαλούμεν». Εκεί που το λέει στη Β' Κορινθίους, έτσι. Και έχει και ένα απόσπασμα από την Α' Κορινθίου. Εκ μέρους δεν γνώσκουμε και εκ μέρους προφητεύουμε. Δηλαδή δεν μπορεί, ας το πούμε έτσι, να έχουμε τώρα την τέλεια πληροφόρηση και την τέλεια αποκάλυψη. Ακόμα και Άγιος να είναι κανένας, αν και βλέπουμε, ας πούμε, στους Αγίους, ότι οι απαντήσεις τους, ας πούμε, ήταν πλήρες. Ας πούμε, ο Άγιος Πορφύριος, γιατί ο Άγιος Παΐσιος, όπως ξέρετε, δεν ήταν ιερέας, δεν ήταν πνευματικός, παρότι έδινε πνευματικές απαντήσεις και έκανε πνευματική καθοδήγηση σε πολλούς ανθρώπους και ακόμα και ιερείς και δεσποτάδες. Ο Άγιος όμως Πορφύριος ήταν πνευματικός και ιερέας. Και έβλεπε, ας πούμε, την πληρότητα των απαντήσεων αυτών λόγω του φωτισμού, του πλήρους φωτισμού που είχε το Αγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει ο πνευματικός και στην προσπάθειά του να μην σφάλει ο ίδιος όταν δίνει συμβουλές ή υποδείξεις, υπόκειται στην κρίση του Θεού. Και γι' αυτό μόλις συναντήσει αντίρρηση ή και εσωτερική αντίσταση αυτού που ερωτά, δεν επιμένει συνήθως σε όσα είπε, δεν τολμά να τα επιβεβαιώσει ως έκφραση του θελήματος του Θεού και ως άνθρωπος υποχωρεί. Υπάρχει και αυτό, βλέπετε. Μακάρι βέβαια να το κάνουμε, το εφαρμόζουμε πάντοτε, οι πνευματικοί, μακάρι να το εφαρμόζουμε, γιατί έτσι πρέπει πραγματικά, διότι αλλιώς μπαίνει σε μια διαδικασία, ας το πούμε έτσι, αντιδικίας το έχουμε δυνάμει τον άνθρωπο και μπορούσε κάποιος να νομίζει αυτός ότι είσαι και παθής απέναντί του. Σου λέει τι μου μιλάει έτσι, ας το πούμε έτσι, τι, δεν με χωνεύει. Δεν με χωνεύει. Για να μου μιλάει έτσι, δεν με χωνεύει. Δεν θέλει, ας πούμε, το καλό μου, δεν θέλει, ας πούμε, εγώ να περνάω καλά, δεν θέλει. Ενώ δεν πρόκειται περί αυτού. Σου λέει δηλαδή, αν σου λέει κάτι πνευματικός, ο οποίος και αυτός πρέπει να προσεύχεται, να αφήσει το μυστήριο αυτό, λέει φοράει το πετραχύλι, προσεύχεται για το καλό του ανθρώπου, ο οποίος έρχεται και ζητάει τη βοήθεια. Αλλά όμως ο άνθρωπος που έχει απέναντί του αντιλογεί και έχει αντιρρήσεις, έχει αντιστάσεις σε αυτό το οποίο ακούει, δεν θέλει να το κάνει, δεν του αρέσει ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε. Τότε πρέπει ο πνευματικός να υποχωρήσει, να μην πει τίποτα. Αλλά, γιατί να μην πει τίποτα? Διότι ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όσο περισσότερο ας πούμε, του μιλάει μετά, τόσο περισσότερο τον καθιστά υπεύθυνο ενώπιον του Θεού. Ενώ έτσι, αν τον αφήσει, μπορεί αυτός ας πούμε, μετά από λίγο καιρό να το καταλάβει. Γιατί τι μου έχει πει, επειδή μου ο πνευματικός, άλλα πράγματα μου έχει πει και εγώ άλλα πράγματα έκανα. Κάπως να το συνειδητοποιήσει, κάπως να οριμάσει μέσα του αυτή η άποψη και να μπορέσει σε ελεύθερο χρόνο έστω να το πράξει αυτό το οποίο του λέει ο πνευματικός. Η στάση αυτή ήταν ολοφάνερη στη ζωή του ηγουμένου Μισαήλ. Κάποτε κάλεσε τον αρχάριο μοναχό πατέρα Σίγμα και του ανέθεσε ένα πολύπλοκο και δύσκολο διαβόλυμα. Ο υποτακτικός το δέχτηκε πρόθυμα, έκανε την καθιερωμένη μετάνοια και κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Ξαφνικά ο ηγούμενος τον φώναξε πίσω. Ο υποτακτικός σταμάτησε. Ο ηγούμενος έσκυψε το κεφάλι στο στήθος του και του είπε ήρεμα αλλά σοβαρά. Πατέρα Σίγμα, να θυμάσαι πως ο Θεός δύο φορές δεν κρίνει. Γι' αυτό όταν εσύ κάνεις κάτι υπακούοντας σε μένα, τότε εγώ θα κρυφθώ από τον Θεό, ενώ εσύ δεν θα έχεις να απολογηθείς. Πολύ ωραίο αυτό που λέει εδώ ο ηγούμενος του Μισαήλ. Γιατί το λέει στον υποτακτικό? Διότι είδε μέσα
στη συμπεριφορά του, στο βλέμμα του, εκείνη τη στιγμή που έφυγε, μία αμφιβολία. Είδε την αμφιβολία, είδε την αντίσταση. Και τον καλύπτωσε, του λέει: μη φοβάσαι, δεν θα πάει χαμένο. Η υπακοή σου δεν θα πάει χαμένη. Κάνε εσύ αυτό που σου λέει ο ηγούμενος, αυτό που σου λέει ο πνευματικός, και σε τελική ανάλυση, άμα δεν είναι σωστό ενώπιον του Θεού, θα κρυθεί ο πνευματικός. Εσύ δεν θα κρυθείς, γιατί εσύ κάνεις την υπακοή σου ως καλός υποτακτικός στο πνευματικό. Δηλαδή, σαν να λέει δικαστήριο, δηλαδή ότι δεν περνάς δικαστήριο, λέει, δύο φορές για την ίδια υπόθεση. Αυτό θέλω να του πει. Δεν μπορεί, δηλαδή, ο Θεός δηλαδή, εσένα να δικάσει ή εμένα για αυτό το πράγμα. Στη στιγμή που εγώ είμαι υπεύθυνος, σε συμβουλεύω και το κάνεις, άρα μην έχεις μέσα σου λογισμούς και αντιρρήσεις. Αν διαφωνούσε κάποιος έστω και λίγο με μια εντολή ή οδηγία του ηγουμένου Μισαήλ, τότε εκείνος ο Ανδρέος σε όλα του ασκητής, παρά την διοικητική εξουσία που ασκούσε, συνήθως του απαντούσε: αν είναι έτσι, τότε καλά. Κάνετε όπως θέλετε. Και δεν επαναλάμβανε τα λόγια του. Το ίδιο του γίνοντας Σιλουανός. Όταν συναντούσε αντίσταση, αμέσως σιωπούσε. Γιατί αυτό? Από τη μια, γιατί το πνεύμα του Θεού δεν επιδέχεται ούτε βία, ούτε φιλονικία, και από την άλλη, γιατί το θέλημα του Θεού, επειδή έχει υπερβατικό χαρακτήρα, δεν εκφράζεται με την αναγκαία ποιότητα, δεν μπορεί να κλειστεί στο λόγο του πνευματικού που έχει αναπόφευκτα τη σφραγίδα της σχετικότητας. Έτσι λοιπόν, μόνο όποιος δέχεται το λόγο ως αρεστό στο Θεό, μπορείς να τον υποβάλει στη δική του κρίση ή όπως συνήθως λέμε ως αντιλογία, μόνο αυτός βρίσκει την αληθινή οδό, γιατί πιστεύει πραγματικά ότι παρά το Θεό πάντα δυνατά εστί. Τέτοια είναι η οδός της πίστεως, όπως τη γνωρίζει και την επιβεβαιώνει η μακραίωνη εμπειρία της Εκκλησίας. Προσέξτε το, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι δηλαδή ο πνευματικός, βλέπεις, ας πούμε, έλεγε αυτό το οποίο πίστευε, αυτό το οποίο αισθανόταν ότι ο Θεός τον φωτίζει και του λέει, και αν ο άνθρωπος τώρα λέει για την τακτική των υπερθύρισμων, δε και ο ηγούμενος εδώ Μισαήλ, αλλά και ο Άγιος Σιλουανός, και αν ο άνθρωπος είχε, ας πούμε, τις αντιρρήσεις, τις αντιρρήσεις κλπ, δεν έλεγε τίποτα, σιωπούσε. Σου λέει, εσύ είσαι υπεύθυνος, αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεών σου στη τελική ανάλυση, και αυτό είναι και ελευθερία. Αυτό είναι και ελευθερία ενώπιον του Θεού. Εντάξει, εγώ σου λέω αυτό το οποίο, αν δεν μπορεί να σε αναγκάσει όλο το κάνει, στον κεφάλαιο το κάνει. Αν θες το κάνει, αν θες δεν το κάνει. Βέβαια, αυτό τώρα έχει βέβαια και κάποιες συνέπειες από εκεί μετά. Αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως, στο παράδειγμα, που πρόσφατα, αλλά και πολύ συχνά βέβαια έχουν τέτοιες περιπτώσεις, που ας πούμε ένας λέει αυτά που έχει να πει και μετά σου λέει πότε θα κοινωνήσω. Και έχει να θέλει ότι αύριο κιόλας πρέπει να κοινωνήσει. Τώρα, ας πούμε, αν είναι έτοιμος, θα κοινωνήσει. Αν, ας πούμε, τα αμαρτήματα αυτά τον επιτρέπουν, αν αυτά είναι ενδεχομένως και κάποια σχετική νηστεία κλπ. Δεν το εξετάζει τόσο πολύ. Αλλά θα πρέπει να το εξηγήσει βέβαια ο πνευματικός, με υπομονή, γιατί μπορεί να μην τα ξέρουν όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ ο Άγιος Σιλουανός το εξηγεί κιόλας. Λέει γιατί, ας πούμε, πρέπει να σιωπούμε. Διότι το Πνεύμα του Θεού, λέει, δεν μπορεί να μπει σε μια τέτοια διαδικασία βίας, φιλονικίας, αντιλογίας, σε μία κόντρα, δηλαδή. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάπου, «Δούλον δε Κυρίου, ουδή μάχεστε». Το οποίο το ξεχνάμε πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί, και το ξεχνάμε και νομίζουμε, ας πούμε, ότι ακόμα και όταν μιλάμε με αιρετικούς, έτσι, και με μία κομμάτια, αν θέλετε, έτσι, μα θέλετε. Και ο Πέμπτος είναι ότι, έτσι, έτσι, έτσι. Πες το και ο άλλος θα το ξέρει. Δηλαδή, άμα το πεις δηλαδή με θυμό, άμα βγάλεις το μαχαίρι και τα λοιπά, ο άλλος θα πιστέψει, θα το δεχτεί. Το χειρότερα. Χειρότερα το κάνεις, ακόμα χειρότερο το κάνεις. Πες το εσύ αυτό, αυτό που πιστεύεις, το λόγο του Θεού, αυτό που θα σε φωτίσει, την αλήθεια, και από εκεί μετά, όποιος είναι καλοπροαίρετος, όποιος έχει διάθεση. Και πολλές φορές και μεταξύ μας, δηλαδή, οι χριστιανοί. Πλαπώνοντας το πούμε έτσι για θέματα, ακόμα και για πνευματικά θέματα. Ναι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο, ας πούμε, συμπεριφέρεσαι, δεν είναι πνευματικός. Σου λέει ο λόγος του Θεού ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να διαπληκτίζεσαι από τη στιγμή που είσαι δούλος του Θεού. Ακόμα και ο Χριστός ο ίδιος, όταν
Θυμάστε, εκεί στην αυλή του αρχιερέως που ήταν στον κλπ. Το κατηγόρησε ο κλπ. Έτσι, με όμορφο τρόπο, είπε, όταν του χτύπησε ο δούλος του αρχιερέως. Και αν είπα, λέει, κάτι άσχημο, λέει, πες μου το ποιο είναι αυτό. Αν όμως δεν είπα, τότε λέει, γιατί με δέρετε, πες, θα γίνω. Άμα θες, απάντησε, άμα θες, μην απαντάς. Εσύ θα έχεις την ευθύνη. Ένας λοιπόν λόγος είναι αυτός, αλλά και το γεγονός λέει ότι το θέλημα του Θεού έχει υπερβατικό χαρακτήρα. Δηλαδή υπερβαίνει τα γήινα, τα χωμάτινα, τα χειμερινά και δεν μπορεί να εκφραστεί με μία πληρότητα, ας το πούμε, της ανθρώπινη, ακόμα και αν πρόκειται για το λόγο του πνευματικού, διότι και αυτό ακόμα θα έχει κάποια, ας πούμε, σφραγίδα σχετικότητας. Και για να έχεις, λέει, μόνο όποιος δέχεται τον λόγο αυτόν, τον οποίο δηλαδή ο πνευματικός θα σου πει ως αρεστό στο Θεό, χωρίς να τον υποβάλει στη δική του κρίση, χωρίς δηλαδή αντιλογία, τότε αυτός βρίσκει τον αληθινό δρόμο. Τότε πραγματικά ο Θεός θα σου δώσει την σωστή απάντηση. Και αυτά όλα βγαίνουν μέσα από την... αυτά είναι τα γνωρίσματα της πίστεώς μας, αυτό λέει η θρησκεία μας, για να το πούμε έτσι με απλά λόγια, και αυτό επιβεβαιώνει η μακρόχρονη εμπειρία της Εκκλησίας. Όποιος λέει διαφορετικά πράγματα από αυτά, δεν είναι λόγια της Εκκλησίας, είναι δικά του λόγια. Να σας το πω και έτσι, το είπα, έκαναν υπενημό και προηγουμένως. Ας μείνουμε όσον αφορά το πρώτο μέρος. Έχει και λίγα ακόμα, πιστεύω θα έχουμε και την επόμενη φορά στο πνεύμα αυτό, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι όπως καταλαβαίνετε, το οποίο αφορά την πνευματική ζωή του κάθε πιστού και σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, η πνευματική του ζωή κρέμεται από την εμπιστοσύνη την οποία έχει στο πνευματικό του. Αν θέλετε, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι έχουν ερωτήματα, θα τη σημειώσετε αυτά στην ίδια σας, στο χαρτάκι σας και τα συζητάμε σε λίγο, θα τελειώσει ο χρόνος ο δικός μου, στο τελευταίο δηλαδή ημίωρο. Πάμε λίγο τώρα στο δεύτερο μέρος, που είχαμε φτάσει στο λόγο για την προσευχή. Τελειώνει τώρα και αυτό το κομμάτι, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Μας είχε πει την προηγούμενη φορά, ή αν θέλετε τις προηγούμενες φορές, πόσο σημαντικό πράγμα είναι, λέει ο Ισουλανός, στην προσευχή, να μην προσεύχεται κανένας με το στόμα, αλλά με την καρδιά. Διότι το στόμα μπορεί να κινείται, μπορεί να ακούνε και τα αυτιά, στις ωραίες προσευχές, αλλά η καρδιά να είναι αλλού. Ο Θεός αυτό που θέλει είναι η καρδιά μας. Η Έμι λέει, δώσ' με συν καρδία, δεν λέει εκεί, έτσι, που του λέει στο... Ας μας νόκω είναι αυτό, δεν θυμάμαι και εγώ τώρα, και εγώ στην παραπομπή. Λοιπόν, και ακόμα και για το θέμα της νοεράς προσευχής, που το λέει και ο Άγιος Άνσης Κλίμακος, όσοι θυμάστε παλιά που πάνε, ας πούμε, ότι λέει να λες την προσευχή, λέει το στόμα, αλλά να κρατάς το νου σου στα νοήματα των λέξεων της προσευχής. Μπορείς δηλαδή να λες την προσευχή μεγάλο φόνος και βοηθάει αυτό πολλές φορές για να συγκεντρώνει τον άνθρωπο. Και στην νοερά προσευχή, αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ στο τέλος, το λέω για όσους έρχονται, όσους είχαν καιρό να έρθουν, στο τέλος, όσοι θέλουν, μένουμε, ας πούμε, κανένα τέταρτο ακόμα, μετά που βάλουμε διευκό και λέμε, λίγο προσευχόμαστε με τα λόγια, με το κύριο σου Χριστέ της ευχής, προσπαθώντας να κάνουμε μία έτσι απόπειρα νοεράς προσευχής. Δεν λέω περισσότερο τώρα, ίσως να πούμε στο τέλος. Επίσης, είχαμε πει πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για την προσευχή, ότι γενικώς η προσευχή, αλλά πολύ περισσότερο η αδιάλεπτη προσευχή. Δηλαδή, τι σημαίνει αδιάλεπτη προσευχή? Να έχει κανείς μέσα του επαφή με το Θεό. Να μην κόβεται αυτή η επικοινωνία. Να είναι διαρκής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αυτό που το είχαν πετύχει φυσικά οι Άγιοι. Για να το κάνει ο άνθρωπος αυτό, φυσικά πρέπει να αγαπά το Θεό, εννοείται, και όταν αγαπάς κάποιον, λέει ο Άγιος Ιουλιανός, τότε λες, τι θέλεις να το σκέφτεσαι, να είσαι μαζί του,
να μιλάς για αυτόν και με αυτόν. Αυτό είναι και η προσευχή, η σπιρική ανάλυση για τον Θεό. Αλλά χάνεται, λέει, η προσευχή με την κατάκριση, την αργολογία και την ακράτη. Και βλέπετε, αργολογία, τι σημαίνει αργολογία? Ούτε καν κουτσουμπολιό. Αργολογία είναι μια διάστατα πράγματα. Περιανέμω και υδάτων. Αυτό που λέω. Και πολλές φορές, ας πούμε, βλέπεις, πάνε, ας πούμε, σε πάρτι, σε σαλόνια, σε σωρά, τι συζητάνε και οι άνθρωποι. Αν μαστείς, ας πούμε, κανένα αυτή, να βάζεις κανένα ηχογραφικό, καταγραφικό και λοιπά, να γράψεις και λοιπά, και στο τι έχει να δει, άσχητα πράγματα. Και μερικοί, μάλιστα, που έχουν λίγο έτσι μου και τα λένε, δεν θα πάω, λέει, βαριέμαι, λέει, δεν πάω. Φυσικά δεν πάνε. Να ακούς, δηλαδή, χαζά πράγματα. Να σκοτώνεις το χρόνο σου, τις ώρες σου. Και όμως, αυτή η αργολογία είναι σε θέση να σου καταστρέψει την προσευχή. Αφήνουμε τώρα την κατάκριση. Άμα έχεις ο άνθρωπος, δηλαδή, να κατακρίνει. Δηλαδή, να βάζεις με το μυαλό σου ότι κάποιος δεν είναι σωστός, να κατηγορήσει κτλ. Εκεί πια παθαίνεις ολοκληρωτική καταστροφή. Καταλαβαίνετε γιατί, λοιπόν, μπορεί να έχεις τον πειρασμό αυτόν πολύ συχνά. Και να πρέπει κάποια φορά, δηλαδή, να έχεις, πώς το λένε, να έχεις ένα... να δέσεις τη γλώσσα, τη δέσεις. Σου έχετε να πεταρίζει εκείνη τη στιγμή. Πεταρίζει, ας πούμε, η γλώσσα. Τέλειο. Είναι πειρασμός. Και είναι πειρασμός, δεν είναι μόνο δηλαδή συγκεκριμένη αμαρτία. Γιατί, λες, θα πάω, θα την πω. Θα την τελείωσε η ιστορία. Μα τι είναι αυτό. Σου καταστρέφει την πνευματική ζωή. Δηλαδή, πώς να ανακτήσεις εσύ μετά τις δυνάμεις. Δηλαδή, δεν ξανά έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο, πώς να σου πούμε, έχει μια φυσική κατάσταση και μετά, ας το πούμε έτσι, για δύο μήνες δεν γυμνάζεται. Πάει τελείως. Πρέπει να ξαναρχίσει από το μηδέν. Το ίδιο και στην πνευματική ζωή. Εάν, ας πούμε, εσύ αμελήσει το ένα, αμελήσει το άλλο κλπ., πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή. Πώς θα έτσι δεν πάμε. Δηλαδή, πάμε κάνουμε ένα βήμα μπροστά και δύο βήματα πίσω. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα. Κάποτε δηλαδή, επιτέλους, ο άνθρωπος να αποφασίσει ότι θα βαδίσει με προσανατολισμό προς την αιωνιότητα, προς τον Χριστό. Και ειδικά το θέμα της προσευχής είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, επηρεάζεται. Λέει, εδώ έχει μια... χάνεται, λέει, με την κατάκριση, την αργολογία και την ακράτεια. Τώρα αυτό, η λέξη ακράτεια, για να είναι ειλικρινής, δεν με πολύ αρέσει. Δεν ξέρω ποιον όρο μεταφράζει εδώ, γιατί είναι μετάφραση από το αρχαίο κείμενο αυτό. Αλλά θέλει να πει ότι την έλλειψη εγκρατείας. Αυτό εννοεί η ακράτεια. Την έλλειψη εγκρατείας. Αλλά ένας που θα το ακούσει, βλέπετε, δεν μπορεί να καταλάβει εκ πρώτης τι σημαίνει ακράτη. Στην Αττική άλλο πράγμα ονομάζουμε ακράτη, τα ξέρετε. λοιπόν, είναι έλλειψη εγκρατείας. Να μην έχει εγκράτεια ο άνθρωπος. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι η έλλειψη εγκράτειας. Να είναι κανείς εγκρατείας. Και μέσα στα πλαίσια αυτά, να βλέπετε τώρα, ας πούμε, είναι η νηστεία. Η νηστεία είναι η εγκράτεια. Αυτό. Λέω άλλο που έχει τώρα, λέει, εγώ δεν μπορώ να νηστεύσω. Τι είναι δεν μπορεί να νηστεύσω. Ένα λόγο παραπάνω. Αν εσύ δεν μπορεί να νηστεύσει, για σένα είναι η νηστεία. Για σένα είναι η νηστεία που δεν μπορεί να νηστεύσει. Δεν είναι ο άλλο μπορεί να νηστεύσει. Δεν έχει πρόβλημα. Εγκρατεύεται δηλαδή. Πώ θα εγκρατευτεί τα άλλα πράγματα τα καθημερινά και στι αμαρτίε, ένα σωρό άλλε αμαρτίε, αν δεν μπορεί να εγκρατευτεί στο στόμα, στην νηστεία. Και πολλές φορές και η πολυλογία, η φιλαρία, η κατάκριση κτλ. Είναι έλλειψη εγκρατείας. Δηλαδή όλα αυτά τα αμαρτήματα αφορούν το στόμα. Πολλά αμαρτήματα αφορούν το στόμα. Άμα πάτε, δηλαδή, κατάκριση, φιλαρία, ψέμα, ύβρις, ένα σωρό πράγματα. Λοιπόν, και επίσης μας είχε πει, τώρα σας κάνω μια σύντομη ανασκόπηση, έτσι το κάνουμε για χάρη αυτό να μου πει, δεν τα είχαν ακούσει. Και επίσης είχε πει εκείνο το Άγιος Αρσένιος ο Μέγας, που του είχε αποκαλυφθεί από τον Θεό, δια Αγγέλου, πώς θα μπορέσει να προχωρήσει πνευματικά, να προκόψει πνευματικά,
με την πρόταση φεύγει τους ανθρώπους. Να φεύγεις μακριά από τους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι φυσικά μια αντικοινωνική συμπεριφορά, το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, αλλά αφορά δηλαδή να φεύγεις από το κοσμικό πνεύμα, από την αμαρτία. Αυτό είναι. Όπου βλέπεις αμαρτία, φύγει. Έρχονται πολλοί άνθρωποι και ρωτάνε, ας πούμε, πολλές φορές και το πνευματικό. Πού να πάω εκεί, θα γίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια χώρα στο περίπτωση. Θα γίνει μια συνέδριο, θα γίνει αυτό, θα γίνει. Έτσι αυτό το ξέρεις, τι ρωτάει το πνευματικό. Εσύ τι κρίνεις, θα ωφεληθείς και πού θα πας. Εδώ και πού να πας. Δεν έχει νόημα, τι να πας. Για ποιο λόγο. Για να βλαφτείς πνευματικά. Και κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό της προσευχής, λέγοντας, λέει ο Άγιος Σιλωανός, μερικοί λένε ότι από την προσευχή προέρχεται πλάνη. Αυτό είναι λάθος. Η πλάνη προέρχεται από την αυθαιρεσία και όχι από την προσευχή. Ναι, πράγματι, αυτό μπορεί, έχει δίκιο σε αυτό που το λέει ο Άγιος Σιλωανός. Έχουν μερικοί την εντύπωση αυτή ότι ιδίως κάποιοι ψαγμένοι, ας το πούμε έτσι, χριστιανοί, που έχουν διαβάσει μερικά βιβλία για την ωραία προσευχή κτλ. Και είδαν ότι εκεί κάποιοι άνθρωποι που ξεκίνησαν να προσεύχονται με την ωραία προσευχή τραβήθηκαν. Ναι, αλλά αυτοί δεν τραβήθηκαν επειδή κάναν προσευχή, επειδή προσπαθήσαν να λένε την ευχή, αλλά προσπαθήσαν να κάνουν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις τους χωρίς βοήθεια. Αυτή είναι η διαφορά. Και μάλιστα χωρίς βοήθεια έμπαιρου πνευματικού. Είναι δηλαδή σαν κάποιος, ας το πούμε έτσι τώρα, να ξεκινά προπόνηση χωρίς προπονητή. Θέλει κάποιος, ας πούμε, και μάλιστα σκληρή προπόνηση. Θέλει, σου λέει, εγώ θα γίνω πρωταθλητής. Σου λέει, εγώ θα γίνω, δηλαδή, θα κάνω πρωταθλητισμό. Πρωταθλητισμό χωρίς προπονητή, σε κατεύθυνες. Εδώ σε άλλα απλά πράγματα, ας το πούμε έτσι. Γιατί δεν ξέρεις σε τι βαθμό να γυμνάσεις τη μία πλευρά, την άλλη πλευρά, το ένα σύστημα, το άλλο σύστημα και το καθεξής. Το ίδιο ισχύει και στην πνευματική ζωή και μάλιστα για το θέμα της προσευχής. Πάρει μερική και σου λέει, εγώ τι, θα ρά προσευχή, εγώ θα γίνω Παΐσιος. Μέσα σε μια εβδομάδα θα είναι το Παΐσιο. Θα γίνω. Τελείωσε. Έγινες χλέβη του διαβόλου. Σε δουλεύουν μετά τα πονηρά πνεύματα. Και παθαίνεις ζημιά. Εκεί μετά προέρχεται, από εκεί μετά προέρχεται η ζημιά και η πλάνη. Άρα λοιπόν δεν φταίει η προσευχή. Κανένας δεν μπορεί να βλαφτεί από την προσευχή, αλλά από την αυθαιρεσία, όπως πολύ σωστά λέει. Από το να κάνει δηλαδή πράγματα δικά του, που δεν υπάρχουν στην Εκκλησία. Και δόξα τω Θεώ, ζούμε σε μια εποχή, από την εποχή του Χριστού περάσαν 2000 χρόνια περίπου. Τώρα θέλετε αυτό, πάρτε το για καλό, πάρτε το για κακό. Δεν μπορούμε να πρωτοτυπήσουμε. Τα έχουν πει όλα οι Άγιοι Πατέρες. Τα έχουν πει όλα. Δηλαδή τι να ανακαλύψουμε εμείς τώρα κάτι καινούριο. Δύσκολο. Να ανεβούμε εμείς τώρα πάνω από τα μέρα του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφυρίου και του Αγίου Ιακώβου. Δεν γίνεται. Άρα δηλαδή, λίγο κοινή λογική να πούμε κάτι. Τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, τι λένε εδώ οι σύγχρονοι Άγιοι και Γέροντες κλπ. Και αν δούμε, ακολουθήσουμε αυτά τα οποία λένε, δεν θα πλανηθούμε. Αλλά θα ωφεληθούμε. Και λέει πιο κάτω ο Άγιος Σιλωανός ότι όλοι οι Άγιοι προσευχόταν πολύ και προέτρεπαν και τους άλλους στην προσευχή. Πράγματι, αυτό το βλέπουμε είναι ένας γενικός κανόνας. Δηλαδή, ας πει κάποιος για κάποιον Άγιο ο οποίος αγίασε χωρίς προσευχή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εάν κάποιος, ας πούμε, προοδεύει χωρίς την προσευχή, αυτό είναι πλάνη, 100%. Έχει τη σφραγίδα της πλάνης. Και λέει στο σημείο αυτό, νομίζω το έχουμε πει και μια άλλη φορά, ότι η προσευχή είναι το καλύτερο έργο για την ψυχή. Και όταν λέει το καλύτερο έργο για την ψυχή, θα μπορούσαμε να το παραφράσουμε και να πούμε ότι η προσευχή είναι το ανώτερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Και όμως βλέπετε πόσοι άνθρωποι να ενδιαφέρονται, να πούμε τι γίνεται δηλαδή, εγώ, πού βρίσκομαι στο θέμα αυτό της προσευχής. Δηλαδή, βάλει μια βαθμολογία στον εαυτό σου με βάση τους Αγίους, με βάση τους καθένας και τους σύγχρονους. Σε ποιο σημείο σου βρίσκεσαι στην προσευχή. Σε μια κλίμακα από το 0 ως το 10, πού θα βαθμολογούσετε, ας το πούμε, στον εαυτό σας. Έχω να κάνω και με τα ταπεινότητα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κανένας μας θα ξεπερνούσε τη βάση. Συγγνώμη που το λέω δηλαδή, αλλά μπορώ να κρίνω από τον εαυτό μου.
Ναι, εσείς εξηγήσετε μέσα. Έχετε φτάσει σε άλλα επίπεδα. Και όμως, εντάξει, αυτό είναι μια διαπίστωση. Από εκεί και μετά όμως το θέμα είναι τι κάνει ο καθένας προς την κατεύθυνση αυτή. Να, είπαμε, γι' αυτό είπαμε εδώ στο τέλος να κάνουμε μια προσπάθεια και χαίρομαι γιατί πολλοί από εσάς είπαν ότι βοηθήθηκαν από αυτό το πράγμα. Βλέπετε δηλαδή ότι η προσευχή των υπολείπων βοηθάνε κάποιους οι οποίοι στερούν στην προσευχή. Αυτό γίνεται. Ο ένας δηλαδή βοηθάει τον άλλον όταν υπάρχει αυτή η συλλογικότητα. Και στο πλαίσιο αυτό φυσικά είχαν να βγάλει και το βιβλίο εκείνο που βγάλαμε η πηγή των αρετών από τον 28ο λόγο της κλίμακος, προσπαθώντας μέσα από κάποιες ομιλίες να αναλύσουμε περισσότερο την προσευχή. Η προσευχή λοιπόν είναι το καλύτερο έργο για την ψυχή, λέει ο Ισχυρόνος. Πραγματικά δεν υπάρχει ανώτερο έργο από την προσευχή για τον άνθρωπο. Και βέβαια και το γεγονός να βάλαμε, ας πούμε, είπαμε ενδεικτικά 11 η ώρα να έχουμε συνάντηση στην προσευχή. Και έχουμε εκεί πέρα, βλέπετε μέσω διαδικτύου, τουλάχιστον έχουμε το διαδίκτυο να μην έχουμε μόνο τις αρνητικές επιδράσεις, να έχουμε και μια θετική, ας το πούμε έτσι, να το εκμεταλλευτούμε και θετικά. Με την προσευχή ερχόμαστε στο Θεό. Με την προσευχή ζητούμε την ταπείνωση, την υπομονή και κάθε αγαθό. Με την προσευχή ερχόμαστε στο Θεό. Αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος ανά πάσα στιγμή, όπου και να είσαι, σε όποια ψυχική κατάσταση και να είσαι, σε όποιο τόπο και να είσαι, σε όποια δυσκολία ή πειρασμό και να είσαι, να βρεθείς ενώπιον του Χριστού. Και αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα, το ότι βρίσκεις ενώπιον του Χριστού. Να πάρεις άμεσα τη βοήθεια του Θεού. Με την προσευχή. Βέβαια, εντάξει, σύμφωνοι ισχύουν όλα αυτά που είπαμε για τις προϋποθέσεις κτλ. Δεν αναφερόμαστε ειδικότερα. Αλλά όμως σημασία έχει σαν γεγονός. Να συνειδητοποιήσουμε αυτή τη στιγμή το γεγονός αυτό. Μας δίνει δηλαδή ο Θεός την δυνατότητα αυτή, μέσω της προσευχής, να βρισκόμαστε ενώπιον του Βασιλέως. Και εκεί, όταν βρίσκεις ενώπιον του Βασιλέως, και την βοήθεια μπορεί να πάρεις βέβαια άφθονη, αλλά και μπορεί να πάρεις και την χάρη των αμαρτιών σου. Που σημαίνει δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ διαγραφή του χρέους. Ούτε λίγο ούτε πολύ διαγραφή του χρέους. Ό,τι και χρέος να έχεις, βρίσκεσαι ενώπιον του Παμβασιλέως και σου διαγράφει το χρέος. Άμα είσαι έξυπνος, το κάνεις. Άμα δεν ενδιαφέρεσαι, δεν το κάνεις. Και βέβαια και το γεγονός ότι με την προσευχή λέει ζητούμε ταπείνωση, υπομονή και κάθε αγαθό. Αν ο άνθρωπος προσπαθεί να προχωρήσει, ας πούμε, στις αρετές, να γίνει καλός άνθρωπος, έτσι, έχουν πει πολλές φορές και οι μασόνοι είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά όλα αυτά που κάνουν, τα κάνουν από μόνοι τους. Καμία αξία δεν έχουν. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος από μόνος του δεν έχει καμία αξία. Απολύτως καμία αξία. Ενώ όταν βρεθείς ενώπιον του Θεού και ζητήσεις από τον Θεό την ταπείνωση, την υπομονή και κάθε άλλο αγαθό, ο Θεός θα σου δώσει τα χαρίσματα αυτά, θα δώσει τα αρετές. Θα ευλογήσει τον κόπο σου, την προαίρεσή σου και θα καρποφορήσει εκατονταπλασίωνα αυτή η προσπάθειά σου και θα δεις καρποφορία πνευματική. Όποιος μιλά, λέει πιο κάτω ο Ισχυρόνος, όποιος μιλά εναντίον της προσευχής, είναι ολοφάνερο ότι ποτέ δεν γεύτηκε πόσο αγαθός είναι ο Κύριος και πόσο πολύ μας αγαπά. Ναι, διότι αυτό το γεύεται ο άνθρωπος μέσα από την επαφή του με τον Θεό. Όταν, ας πούμε, βλέπετε, ας πούμε, οι Άγιοι, να διαβάζουμε εμείς και τα καταλαβαίνουμε. Λέμε, μα καλά, δεν σου φτάνει δηλαδή η ακολουθία που έκανες το μεσημέρι, το απόγευμα, το πρωί, ξέρω δηλαδή, θες πάλι συνέχεια, πάλι να προσεύχεσαι, δεν γίνεται. Αυτό είναι, γιατί δεν το γευτήκαμε εμείς αυτό το πράγμα. Δεν το γευτήκαμε. Αλλά υπάρχουν όμως χριστιανοί, ευτυχώς και σήμερα, που μπαίνεις μέσα στο σπίτι και προσαναζητάς, λες το τάδε, θα ψάχνουν το τάδε. Δεν τον βρίσκεις. Είναι κλεισμένο στο δωμάτιό του και προσεύχεται. Και λες, μα καλά, τι νόημα έχει. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, υπάρχουν, και όμως υπάρχουν. Δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι άνθρωποι που τους ψάχνεις μέσα στο σπίτι και δεν τους βρίσκεις. Γιατί είναι στο ταμείο τους κλεισμένοι και προσεύχονται. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο έργο από αυτό. Εμείς βέβαια που δεν το καταλάβαμε, κοιτάζουμε το ρολόι. Λέμε, εγώ έχω ήδη 5 λεπτά. Εντάξει, κάνει σήμερα. Δεν χρειάζεται άλλο κύριο στο Θεό.
Τώρα μπορεί να έχει βέβαια μπροστά στο ίντερνετ, μπορεί να έχει 3 ώρες. Και να χορταίνει και να μην βαριέσαι. Για την προσοχή, τη μετράς με τα λεπτά και με τα δευτερόλεπτα. Αυτό είναι. Από τον Θεό δεν προέρχεται κανένα κακό. Όλοι οι άγιοι προσεύχονταν αδιάλειπτα. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν έμειναν χωρίς προσευχή. Άρα δηλαδή, ενώ αυτό μας λέει ο Άγιος Χρόνος, ότι οι άγιοι είχαν την αδιάλειπτη προσευχή. Η αδιάλειπτη προσευχή είναι στοιχείο, ας το πούμε έτσι, πνευματικής πρόοδου. Λέει ο Αγιός ο Θεολόγος ότι μνημονευταίων του Θεού ή αναπνευστέων. Ότι είναι σκόπιμο κανείς πιο πολύ να έχει στο νου του το Θεό παρά να αναπνέει. Δηλαδή παρομοιάζεται η προσευχή με την αναπνοή. Μπορεί κανένας πόσο να μπορούσε να κρατήσει την αναπνοή σου. 1 λεπτό. Δύσκολα. Ναι, υπάρχουν μερικοί όμως που την κρατάνε και 3 λεπτά και 4 με έτσι με πολλή άσκηση. Κάποιοι δίτες μπορούν να κρατήσουν, ας πούμε, να αναπνοήσουν μερικά λεπτά. Αλλά μπορεί και να σκάσει το τέλος. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι και η προσευχή. Έτσι ανάλογα πρέπει να σκέφτεσαι τόσο απαραίτητη είναι η προσευχή για τον άνθρωπο, δηλαδή προσευχή είναι ακόμα και η ανάμνηση του Θεού. Έτσι, μην φανταστεί κανείς ότι ισό και καλά πρέπει να είσαι, δεν αρέσει που να δεσαι απότερα, να δεσαι περιπτώσει, να δεσαι όρθιο κλπ. Όχι. Σημασία. Να έχει μπροστά στο νου σου την εικόνα του Θεού. Αυτό είναι προσευχή. Ισό δεν είναι προσευχή. Του να βρίσκεσαι ενώπιον του βασιλέως. Η ψυχή που έχασε την ταπείνωση στερείται συγχρόνως και τη χάρη και την αγάπη για τον Θεό και τότε σβήνει η πύρινη προσευχή. Όταν όμως η ψυχή αποκτήσει την ταπείνωση και απαλλαγή από τα πάθη, τότε ο Κύριος θα της δώσει την χάρη του και η ψυχή θα προσεύχεται με θερμά δάκρυα για τους εχθρούς της, όπως και για τον εαυτό της, αλλά και για όλο τον κόσμο. Αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα δείγμα το τι, σε τι μέτρα προσευχής, ας το πούμε έτσι, έχουμε φτάσει. Έρχονται έτσι μερικοί κάποιες φορές και συζητάμε και κολλάμε έτσι κάτι τέτοια θέματα. Λέει, ας πούμε, ότι ναι, όχι, καλά, με όλους τα έχω καλά και λοιπά, αλλά με αυτόν δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Να καταλάβεις, ας πούμε, τουλάχιστον, ότι είσαι μακριά από αυτό που ο Θεός ζητάει από σένα. Και αν νομίζεις ότι είσαι πνευματικός άνθρωπος και δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, τότε απλά δεν είσαι πνευματικός άνθρωπος, δεν ξέρεις. Αυτό απαντάς. Εάν πραγματικά έχεις προχωρήσει πνευματικά, τότε όταν προσεύχεσαι, θα χύνεις λέει θερμά δάκρυα για τους εχθρούς σου όπως και για τον εαυτό σου. Όταν έχεις ένα θέμα το οποίο σε απασχολεί, τι ωραία δάκρυα που ρίχνεις. Και λες Θεέ μου και Θεέ μου, εκεί πέρα, Παναγιά μου. Θα μπορείς να προσευχηθείς λοιπόν με θερμά δάκρυα και για τους εχθρούς σου και για όλο τον κόσμο. Όταν έχεις αληθινή προσευχή. Γιατί τότε ο Θεός σου θα δώσει χάρη στην ψυχή σου. Και αυτή η χάρη δεν έρχεται παρά όταν ο άνθρωπος βέβαια έχει την ταπείνωση. Προσευχή χωρίς ταπείνωση δεν γίνεται. Αυτό είναι το Α και το Ω για να έχει ο άνθρωπος καλή προσευχή. Οπότε ο καθένας ας κρίνει και ας πάρει τα μέτρα του σε σχέση με το θέμα αυτό. Και μάλιστα λέει εδώ ο Άγιος Λεωνός ότι όταν χάνει ο άνθρωπος την ταπείνωση και πολύ εύκολα είναι να τη χάσει, δύσκολα την αποκτάσει την ταπείνωση και εύκολα τη χάνει. Δεν μιλάμε δηλαδή για τους τελείους οι οποίοι την έχουν μόνιμη κατάσταση, αλλά λέμε για εμάς. Όταν λοιπόν χαθεί η ταπείνωση, τότε σβήνει η πύρινη προσευχή. Πόσες φορές έχουμε κάνει πύρινη προσευχή, γιατί αυτό είναι προσευχή. Δηλαδή να είναι τέτοια η προσευχή σου σαν να έχεις ένα σοβαρό πρόβλημα και να καίγεσαι πραγματικά από το πρόβλημα αυτό και τότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει προσευχή. Τότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει προσευχή. Όταν αισθάνεσαι ότι εξαρτάσαι 100% από το Θεό και προσεύχεσαι και λες έχω φτάσει στα όρια μου. Θεέ μου βοήθησε. Αλλά αν όμως χάσεις την ταπείνωση, τότε λέει σβήνει η προσευχή και σβήνει η προσευχή σημαίνει μετά ότι κινούνται τα χείλη και η ψυχή είναι παγωμένη. Και αντί μετά να ξαναβρεις στη διάθεση να κάνεις σωστή προσευχή. Σε αυτό βοηθάει ακριβώς εδώ, ακριβώς γι' αυτό βλέπετε βοηθάει η νοερά προσευχή. Η αδιάλειπτη προσευχή.
Διότι με την σύντομη αυτοπεριστική Ιησού Χριστέ ελέησον με τον αμαρτωλό, προσπαθείς με αυτό το οποίο είναι λέξη, το οποίο είναι έκφραση, το οποίο είναι νόημα, να το κάνεις εσύ συνείδηση μέσα. Να το υιοθετήσεις. Ότι εγώ είμαι ο αμαρτωλός, ο οποίος ζητάω την βοήθεια και το έλεος του Θεού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό. Και δεν μπερδεύομαι με 50% νοήματα, ας πούμε, προσευχών πολλών. Μία είναι η προσευχή. Ότι εγώ είμαι ανάξιος, είμαι αδύναμος και ζητάω τη βοήθεια και το έλεος του Θεού. Από τον Θεό, ο οποίος είναι πολύ έσπλαχνος και πολύ έλεος. Και που δεν θα μου το αρνηθεί στο τέλος. Αλλά εγώ όμως ζητάω. Ας μείνουμε σε αυτό. Και αν θέλει ο Θεός, την άλλη φορά συνεχίζουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Έχουμε τελειώσει το κεφάλαιο περί προσευχής. Το οποίο έχει σχέση με αυτά που λέγαμε σήμερα, αναφέρεται στην ταπείνωση. Στην ταπείνωση βέβαια κατά τον Άγιο Σουλανό πάντοτε. Διότι, όπως ξέρετε, έχουμε αναφερθεί από διαφόρους έτσι Αγίους στο θέμα αυτά, αλλά ο καθένας βλέπετε ότι υπογραμμίζει έτσι ένα διαφορετικό τρόπο, παρότι λένε τα ίδια πράγματα, όμως ο καθένας έχει τον τρόπο του για να τα εκφράζει και να τα αναλύει. Οπότε έχουμε λίγο χρόνο για τις ερωτήσεις της δικές σας. Πες το, Μωρή. Όταν έχουμε ένα αμάρτημα πάθος, από το οποίο ας πούμε για τα ταλαιπωρούμαστε όλα αυτά τα χρόνια, εκεί... Γενικά μιλά, μην... Γενικά, όχι, δεν πρέπει να... Μην το συγκεκριμενοποιείς. Ναι, γενικά μιλά, για να μην... Τόσο αποφυγή, ας πούμε, φωτογραφικής... Όταν έχει ο κόσμος, ο άλλος, λοιπόν, κάποιο πάθος, για το οποίο ξέρει, τα έχει πει στο Θεό, τα έχει πει στο Χριστό, και ζητάει συγκατάβαση ο άνθρωπος να του πάρει τα αποτελέσματα της αμαρτίας του, σιγά σιγά μήπως και καταφέρει από φιλότιμο και το κόψει. Δηλαδή αυτή η συγκατάβαση είναι πως πρέπει ξεκάθαρα να κόψουμε κάτι, να πεπεί κάτι για να δούμε μετά τα θετικά τα αποτελέσματα. Γιατί καμιά φορά δεν τα καταφέρνουμε και ζητάμε τη συγκατάβαση ή πρέπει να το έλεος δηλαδή, λίγο να δείξει σιγά σιγά να μας πάρει τα αποτελέσματα του πόνου. Μήπως και βγούμε, πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Κατάλαβα τι θες να πεις. Δεν ξέρω, ναι, είναι κατάλαβα τι θες να πεις ότι όταν εμείς δεν κάνουμε το καθήκον μας. Δεν κάνουμε αυτό που πρέπει. Θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε. Αλλά θέλουμε. Ναι. Μας είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο κάποιο σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πέφτουν σαν να γίνεται χαμό δηλαδή. Και ζητάμε μια συγκατάβαση. Σωστό. Αν είναι ειλικρινές αυτό που λες, αυτό που κάνουν όλοι οι αγωνιστές. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι αγωνιστής. Αγωνίζεται. Άλλο τώρα, αν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα περιμέναμε. Δεν μας πειράζει αυτό. Η ερώτησή μου είναι, θα πρέπει να περιμένουμε ότι ο Θεός είναι ο προλογιστής και θέλει πρώτα να φύγουμε από αυτό για να σωθούμε αυτό ή καμιά φορά. Συγκαταβαίνει, ή λίγο να μάλλον βάλει το χεράκι του. Καταρχήν ο Θεός δεν συγκαταβαίνει ποτέ στην αμαρτία. Αυτό είναι το γεγονός. Αυτό το σημείο. Ο Θεός δεν συγκαταβαίνει στην αμαρτία. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Δηλαδή, εάν ας πούμε βλέπεις εσύ, όχι εσύ, ο Α βλέπει το Γ, είπαμε γενικά μιλά. Λοιπόν, αν βλέπει ο άνθρωπος δηλαδή ότι αγωνίζεται αληθινά, ότι πονάει με τις πτώσεις του, στεναχωριέται κτλ. Είναι σε καλό δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε καλό δρόμο. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος έρχεται, για παράδειγμα, στην εξομολόγηση, και υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι, και που έρχεται σφυρίζοντας, ας το πούμε έτσι, και λέει εντάξει, ξέρω μωρέ, εντάξει, θα φύγω από εδώ και θα πάω να ξανακάνω πάλι τα ίδια. Όχι, αυτός δεν είναι στο σωστό δρόμο.
Βέβαια θα μου πεις τώρα τι αυτό το ρίξουμε τώρα στην κόλαση. Πάλι, ο Θεός, κοιτάξτε, ο Θεός δεν μας συνερίζεται. Ο Θεός δεν μας συνερίζεται. Να πει ότι καλά ήσουν, μα καλά ήσουν τόσο αδιάφορος τόσο αυτά, φίλοι, δεν θα μας βλέπω. Πάλι, έστω αυτό για το λίγο, πάλι θα μας δεχτεί ο Θεός. Αλλά το θέμα είναι να μην κοροϊδεύουμε εμείς τον εαυτό μας. Δηλαδή, θα πρέπει ο άνθρωπος αληθινά να αγωνίζεται. Αυτός ο οποίος αληθινά αγωνίζεται δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Τίποτα απολύτως δεν έχει να φοβηθεί, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Διότι το αποτέλεσμα δεν είναι εδώ. Το αποτέλεσμα είναι εκεί. Εδώ μπορεί να περνάει κανένας, πώς το λένε, διαπυρός και σιδήρου, κάθε μέρα. Και να τα κάνει σαλάτα, να τα κάνει θάλασσα. Εκεί είναι το αποτέλεσμα. Και το εκεί το ξέρει ο Θεός. Διότι μπορεί, ας πούμε, εσύ με τον αγώνα του αυτού που κάνεις, οποιοδήποτε δηλαδή, μπορεί να πέφτει καθημερινά, αλλά όταν και να σηκώνεται μετά. Μπορεί να ξαναπέφτει. Ξέρεις όμως όταν σηκώνεσαι τι γίνεται, παίρνεις στεφάνι. Και έτσι ο Θεός σου δίνει τη δυνατότητα μέσα από τον αγώνα αυτόν, αλλά όμως επαναλαμβάνω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Θεός συγκαταβαίνει στην αμαρτία. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος ότι, δεν το θυμάμαι ακριβώς τώρα πώς το λέει εκεί, αλλά το νόημα είναι το εξής, ότι μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να εκμεταλλευτεί την αμαρτία του και να κάνει μια καλή μετάνοια, να το πούμε έτσι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να αμαρτήσουμε για να κάνουμε καλή μετάνοια. Όχι. Έχουν και τόσοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και αμαρτήσει και καθόλου. Καθόλου. Δεν έχουν κάνει σοβαρές αμαρτίες και είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Το έλεγε και ο Ισουλανός αυτός σε κάποια περίσταση. Εμάς μας ενδιαφέρει να αγωνιζόμαστε. Να προσπαθούμε με φιλότιμο. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε αυτή τη λέξη φιλότιμο. Φιλότιμο. Υπάρχει φιλότιμο μέσα στον αγώνα μας. Άμα υπάρχει φιλότιμο, μη φοβάσαι. Μη φοβάστε. Άμα υπάρχει φιλότιμο. Φιλότιμο σημαίνει ότι έχω διάθεση να συμμαζέψω τον εαυτό μου, να θυσιάσω το εγώ μου. Να πλησιάσω στο Θεό, να κάνω ένα κλικ προς το Θεό. Να αγαπήσω το Θεό. Όταν εγώ θέλω να αγαπήσω το Θεό, γιατί μπορεί να ρωτήσει κανείς και πώς αγαπούν το Θεό. Το λέει ξεκάθαρο αυτός μας. Εκείνος εστίν ο αγαπώνουμε, χωπιών το θέλημα του καθενός μου. Το λέει αυτός μας στο Ευαγγέλιο, ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν, εφόσον θέλω εγώ να αγαπώ τον Θεό, ποιος είναι ο δρόμος να προσπαθήσω να εφαρμόζω όσο μπορώ το καταδύναμο το θέλημα του Θεού. Τώρα, άλλος βέβαια αυτή την προσπάθεια την κάνει ας πούμε 10%. Άλλος την κάνει 30%. Άλλος την κάνει 50%. Άλλος ίσως και παραπάνω. Ανάλογα με την προαίρεση του καθενός, είναι και η ευλογία και η βοήθεια που παίρνεις από τον Θεό και το αποτέλεσμα. Αλλά παρόλα αυτά, ο Θεός κανέναν δεν απορρίπτει. Ακόμα και όταν είσαι βουτυγμένος, πώς το λένε, μέχρι τα μαλλιά μέσα στο βούρκο και λίγο έτσι λέει, Θεέ μου, βοήθησέ με, δεν σε αφήνει ο Θεός. Δεν σε αφήνει ο Θεός. Νομίζω ότι μέσα στην αγωγή της Αρχαίας Αποκαλύψεως υπάρχει μία προσευχή και μία φράση που λέει «Κύριε, μη παραδειγματίσεις με». Νομίζω ότι αυτή η φράση έχει μέσα και το στοιχείο της αγωνιστικότητας της δικιάς μας, αλλά και της εγκαταβατικότητας του Θεού. Τι σημαίνει αυτό, μη παραδειγματίζεις με? Δηλαδή, για όσα για τα σφάλματά μου, συναισθάνομαι τα σφάλματά μου, αλλά εσύ, ας πούμε, μην με τιμωρήσεις, μην γίνω, ας πούμε, αντικείμενο, ας πούμε, της... της ανελεημοσύνης. Ζητάμε ουσιαστικά μια ελεημοσύνη, αλλά έχουμε επίγνωση ότι το ζητάμε, αλλά κάνουμε και κάτι. Αγωνιζόμαστε. Ναι, σωστό έτσι, σωστό έτσι. Αυτό, δηλαδή, ναι, στο ίδιο μήκος σχήματος σου μιλάμε, δηλαδή μπορεί ας πούμε, να μην έχεις κάνει και το καθήκον σου σε τελική ανάλυση, να μην έχεις κάνει και αυτό που έπρεπε, αλλά όταν θα βρεθείς ενώπιον του Χριστού, θα πεις, Θεέ μου, δεν έκανα αυτό που έπρεπε. Αλλά όμως πρέπει να ζητήσεις και να συγχωρήσεις. Δεν μπορείς να το πεις δηλαδή. Εντάξει, δεν έκανα αυτό που έπρεπε. Εσύ, ας πούμε, δώσ' μου τα αγαθά σου και τις ευλογίες σου και εγώ θα πάω να κάνω τα ίδια. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Δεν πρέπει να είναι, να υπάρχει μια καλή διάθεση τουλάχιστον. Τα χέρια που θα σηκώσεις προς τον Θεό να έχουν την καλή διάθεση. Να έχουν, Εάν, ας πούμε, έχεις τη διάθεση, εάν κρατάς το μαχαίρι εσύ πάλι στο χέρι, πώς θα σε βοηθήσει ο Θεός. Δηλαδή να γίνει συνεργός ο Θεός στην αμαρτία τη δική σου, αυτό δεν γίνεται. Αλλά από εκεί και μετά, τότε ο Θεός καταλαβαίνει και ότι ο Θεός δεν μας συνερίζεται
Γιατί ο Θεός μας βοηθάει έστω και στη μικρή βοήθεια που θα. Στη μικρή προσπάθεια που θα κάνουμε. Είναι αυτό και είναι. Δεν χωράει αφιβολία. Και είναι εκ του πονηρού να απογοητεύεται ο άνθρωπος. Είναι εκ του πονηρού. Γιατί πολλές φορές ο διάβολος ξέρει ότι παίζει πολύ καλά το ρόλο του. Έτσι. Σε αυτούς οι οποίοι είναι καλοί και προσπαθούν και αγωνίζονται, πάει ας πούμε και τους ντοπάρει και τους λέει ότι είσαι καλός. Σε αυτούς οι οποίοι δεν επενδύουν πολύ στον πνευματικό αγώνα κτλ. Τους λέει, πού πας κακομοίρη. Δεν είναι για σένα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι για σένα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι για άλλους που βλέπεις, αγωνίζονται, κάνουν κτλ. Δεν μπορείς εσύ. Οπότε, σου κόβει τα πόδια εκεί πέρα, λέει να τσίμει. Όχι. Και το παραμικρό και κάτι λίγο να κάνεις, από το λίγο αυτό μετά με τη βοήθεια του Θεού μπορείς να ξεκινήσεις και να ακολουθήσεις πραγματικά τον δρόμο του Θεού. Δεν σε αφήνει ο Θεός. Αρκεί να είναι γνήσιο, να είναι ειλικρινές αυτό το πράγμα. Να μην κοροϊδεύεις το Θεό, φυσικά δεν του κοροϊδεύεις. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου πάνω απ' όλα. Συνέστηση της αμοροδοτικότητας μας είναι αυτή. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε και αυτό. Οπωσδήποτε και αυτό. Οπωσδήποτε. Είναι, διότι η συνέστηση της αμαρτωλότητας σημαίνει μετάνοια. Όλο το Ευαγγέλιο συνοψίζεται σε μία λέξη. Μετάνοια. Μετάνοια έλεγε ο Χριστός, μετάνοια έλεγε και ο Άγιος Πρόδρομος. Και πριν ακόμα έρθει ο Χριστός. Μετανοείται. Ήδη και γάρι βασιλεύει τον Άγιο Πρόδρομος. Μετανοείται, έλεγε και ο Χριστός. Δεν άλλαξε. Μετανοείται. Τι σημαίνει μετανοείται. Αλλάξτε μυαλά και πάτε ερώτα με το θέλημα του Θεού. Αυτό σημαίνει μετανοείται. Αφήστε το θέλημά σας. Αφήστε τα αυτά που λέει ο κόσμος. Μα όλοι κάνουν το ίδιο. Μετά συνέχεια τι κάνουν οι άλλοι. Κάποια στιγμή θα κρυθούμε όλοι μας ενώπιον του δικαίου κριτού, ατομικά ο καθένας. Να πεις κύριε, εγώ καλά, όλοι κάνουν αυτά τώρα. Εμένα λες, αφού όλοι κάνουν αυτά που κάνουν. Για να σε κάνουν οι άλλοι. Θα πει, εσύ τι έκανε. Και θα σου δείξει και πέρα το βίντεο, τις κασέτες όλες. Τα περνάνε όλα από μπροστά, τα βίντεο. Θα τις πω, εγώ ήμουν αυτός. Θα λες. Και θα τρελαθούμε με τις πράξεις μου. Θα πρέπει να δίνουμε λόγο για αυτά. Και δεν είναι μόνο οι πράξεις. Πάει και έρχεται μετά οι πράξεις. Οι σκέψεις, αν τις βλέπεις, οπτικοποιημένες τις σκέψεις. Σε βίντεο. Όλα αυτά. Εκεί τι γίνεται μετά. Ενώ όταν ο άνθρωπος μετανοεί, διαγράφεται το χρέος, σβήνονται και οι καθένα. Ναι. Ναι, κύριε Δεβέντη. Μου έρχεται μια πρόθεση της ουρανίου ζωής. Όταν βρίσκεσαι σε μένα τη ζωστάδη, που συνεχώς προσπαθείς και μπορεί να μετανοήσεις, να φτάσεις κάπου. Άρα, πώς μπορεί να είναι πρόγευση, εφόσον είμαστε σε αυτή τη ζωή, είμαστε συνεχώς σε μια προσπάθεια. Και υποφέρουμε. Και υποφέρουμε. Ναι, κοίτα, δεν είναι αληθινό αυτό ότι αυτή η ζωή είναι πρόγευση της προηγούμενης. Αυτό, από μόνο του αυτό δεν είναι, αυτό που μόνο του δεν είναι αληθινό. Αληθινό είναι ότι αυτός ο οποίος γνωρίζει το Θεό και ζει το Θεό, αυτό είναι πρόγευση της αιώνιας ζωής. Το να ζει ο άνθρωπος το Θεό. Αλλά αυτό όμως το κάνανε οι Άγιοι. Οι Άγιοι είχαν πρόγευση της αιώνιας ζωής. Γιατί ζούσαν το Θεό αληθινά. Γιατί λέει ο Χριστός στην επιτόρωση εκεί ομιλία, μακάρι οι υπενθούντες ότι αυτοί παρακολουθήσονται. Δεν είναι ότι μακάρι αυτοί που περνάτε καλά εδώ θα περνάτε καλά και εκεί, όχι. Ξέρεις, λέει, μακάρι οι πενθούντες, λέει. Άρα τι σημαίνει, ότι δεν είναι παράδοξο το να πενθούμε, το να στεναχωριόμαστε, το να λυπούμαστε. Αλλά βέβαια, σχολιάζουν οι πατέρες όταν λέει να πενθούμε, όχι να πενθούμε δηλαδή για άσχετα πράγματα, επειδή χάσαμε τις καταθέσεις στο ταπεινητήριο. Να πενθούμε, διότι για τις αμαρτίες μας, για τις αστοχίες μας, για την απομάκρυνσή μας από το Θεό. Γι' αυτό το πράγμα να εκμεθούν, για πνευματικούς δηλαδή λόγους. Τότε πραγματικά θα έχουμε παράκληση από το Θεό. Άρα δηλαδή αυτό ισχύει υπό προϋποθέσεις. Ισχύει για αυτούς οι οποίοι έχουν φτάσει στο να ζουν τον παράδεισο από εδώ, από αυτήν εδώ τη ζωή. Και βλέπετε ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Διαβάζουμε τα μαρτύρια των Αγίων. Και λέμε, μακάρα είναι δυνατόν, υπάρχουν τέτοια μαρτύρια. Και πώς, ας πούμε, οι Άγιοι τα υπέμεναν. Μα οι Άγιοι ζούσαν όμως, ζούσαν στον Παράδεισο. Όταν, ας πούμε, ζεις στον Παράδεισο και μετά υποφέρεις σωματικά, είναι τίποτα αυτό. Μπροστά στην τρυφή την οποία όλη αυτή την ευχαρίστηση που την αισθάνεσαι κοντά στον Θεό. Σβήνονται δηλαδή τα βάσανα
τα γη είναι βάσανα όταν ο άνθρωπος ζει τον Θεό, όπως τον ζούσαν οι Άγιοι. Ναι. Πάτε λίγο ότι κάποια στιγμή ότι η ταπείνωση πραγματική του άνθρωπος μπροστά στον Θεό για αυτό είναι ένα τίποτα. Όταν βλέπει τις αμαρτίες του, την πάθη του για αυτά, κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι δεν πάει παρακάτω, έχει πιάσει πάνω. Υπέρα τα πληρώνεται πραγματικά. Υπέρα με την αμαρτωρότητα που είπατε για να μπορούμε να έχουμε και ταπείνωση και προσευχή. Πιο καλή συνταγή από αυτή δεν υπάρχει ουσιαστικά όμως. Τι πτώση με τη διάθεση να μετανοήσεις και να ξανασηκωθείς, αυτό ζητάει στο κάποια στιγμή σε αυτή την επίγνωση. Διαφορετικά δεν έχει άλλο κόλπο, ας πούμε, άλλη συνταγή. Πρέπει να φτάσει πάνω και το πάνω που φτάσει όταν δεν κάνει την προσπάθεια, πέφτει τι εικόνε, δεν γίνεται τίποτα, να καταλάβει κάποια στιγμή ποιο πραγματικά είσαι. Πώς θα φτάσει πάνω, δηλαδή πρέπει να αμαρτήσει για να ταπεινωθεί. Πρέπει να αμαρτήσουμε δηλαδή για να ταπεινωθεί. Δεν πρέπει, αλλά είναι βιαστικό. Όπως δεν μπορούμε να ξεχνούμε από κάποιο πάθο μα, στη συνέχεια μα έχει μας υπονόμαστε, και κάποια στιγμή θα πει ότι από μένα δεν γίνει τίποτα καλό, δεν το κάνει επίτηδε. Δεν μπορεί όπω προηγουμένω. Δεν πρέπει καθόλου, αλλά. Ναι, μακάρι να συνειδητοποιήσουμε αυτό που λέω ότι χωρί εγώ έχουν την αστυνομία και να καταλάβουμε δηλαδή πω όλα μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα, κάποια πράγματα στη ζωή μα μόνο με την βοήθεια του Θεού. Και έτσι, α πούμε, αυτό να είναι σαν μια φυσική ταπείνωση. Δηλαδή, μα το λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι χωρί εγώ μου δίναστε ποιήν ουδέν. Άρα, δηλαδή, αν κάτι καταφέρουμε, αν κάτι καταφέραμε, να ξέρουμε ότι είναι χάρη στη βοήθεια του Θεού. Και όχι από μόνοι μα. Άλλωστε και αυτά όλα που έχουμε μόνοι μα, από πού τα βρήκαμε. Μήπως εμείς κτίσαμε τον εαυτό μας, εμείς δημιουργήσαμε το DNA μας. Όλα αυτά είναι χάρη μα δώρο του Θεού. Έτσι, σίγουρα μετά θα καταλάβεις ότι ο Θεός, ας πούμε, δεν σε αφήνει να πατήσει εκεί που πρέπει, διότι δεν θα κάνει περιφανετής, δεν είναι ακόμα λόγος περιφανετής, θα ξαναπέσεις. Όταν φτάσεις σε ένα σημείο της πτώσης σου, να δεις ότι απέναντι από σένα δεν βγαίνει τίποτα, εκεί μάλλον η ψυχή μπορεί να πει ότι τέλος πάντων και κάτι που έχω τώρα είναι από τη χάρη του Θεού. Έλεγε ο Αγιώτας ο Κύριος, αγαπήστε τον Θεό και τίποτα περισσότερο από αυτό. Αυτό όλα θα φέρει μια διόρθωση αυτού του πράγματος. Το να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό. Βέβαια, το να αγαπήσει τον Θεό κανείς, αυτό έχει ένα αποτέλεσμα ότι είπαμε και προηγουμένως. Ότι θα είναι πιο συνεπής στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Και όταν είναι πιο συνεπής ο άνθρωπος, τότε έρχεται και η χάρη του Θεού περισσότερο στη ζωή του. Αλλά εμείς δυστυχώς θέλουμε πολλές φορές, ας πούμε, και τις γήινες απολαύσεις να έχουμε, αλλά και τις επίγειες και τις επουράνιες απολαύσεις να έχουμε. Να τα συνδυάζουμε όλα, δεν γίνεται το πράγμα. Αυτό είναι. Πώς το λένε. Παράλογο. Ίσα-ίσα, ο Θεός μας λέει ότι πρέπει να θυσιάσεις τις σωματικές, τις γήινες απολαύσεις για την αιώνια ζωή. Αυτό είναι ο αγώνας που πρέπει να το κάνουμε. Αυτό είναι ο αγώνας. Ο Θεός το έχει βάλει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή. Γιατί λένε μερικοί, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά ιδίως τώρα από τους νέους. Ότι λέει, ας είχαμε ζήσει λίγο τη ζωή μας και μετά να γνωρίζαμε, ας πούμε, τον Χριστό. Να ζούσαμε δηλαδή λίγο έτσι, να τα ζούσαμε όλα, να τρώγαμε λίγο την αμαρτία με την κουτάλα και μετά να γινόμαστε και καλοί χριστιανοί. Ναι, κατάλαβες. Αυτό όποιος το λέει, δεν έχει αγαπήσει τον Θεό. Δεν έχει αγαπήσει τον Θεό. Δεν έχει καταλάβει τι είναι ο Θεός. Και το λέει κάποιος άλλος Κλίμακος, ότι ο γευσάμενος τον άνω, ευχερός τον κάτω καταφρονεί. Δηλαδή αυτός που λίγο δηλαδή γεύτηκε τη χαρά του ουρανού, εύκολα μετά όλα τα άλλα δεν θεωρεί ότι είναι σκουπίδια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Κυγούμε, λέει, πάντα σκύβαλα είναι. Και είναι Χριστόν χαιρετήσω, όπως λέει εκεί πέρα και πάντα. Και είναι έτσι. Και είναι πράγματι σκουπίδια. Όλα αυτά, ας πούμε, που δούμε. Σκεφτείτε ένα πράγμα, θα σας πω μόνο. Σκεφτείτε ότι θα γνωρίζαμε, ας πούμε, ότι. Δεν σας λέω εγώ, ας πούμε, τώρα, σε αύριο μεθαύριο, σε ένα μήνα. Ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα πεθάνω. Έτσι. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα να το γνωρίζετε. Τι θα κάνουμε. Όχι, μόνο. Α, υπάρχει και αυτή το και αυτό το ενδεχόμενο. Θέλουμε να γλιτήσουμε τη ζωή μας και να εξαντλήσουμε το. Δεν καθοριστούμε την ημερομηνία. Προσθέμα. Όχι, δεν προλάβαμε. Ναι, υπάρχει. Για τους νέους είναι αυτό, γιατί λένε ότι τώρα που μας λένε νέοι, ας περάσουν τα λάθη, γιατί θα πεις και τώρα θα δείξουν και εσάς, εντάξει, μπορείς, τότε θα το δούμε πραγματικά.
Δεν θεωρούν αυτό ότι είναι πνευματικό. Υπάρχει, βέβαια. Ναι. Αλλά το ξέρεις όμως ότι θα ζήσεις. Τι προηγείται η αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό ή ο Θεός έλκει τον άνθρωπο. Ναι, αυτό είναι φυσικά. Προηγείται η αγάπη του Θεού, αυτό είναι. Πώς εμείς, πού την βρήκαμε πάντα την αγάπη, πού την ξέρουμε, όσοι την έχουμε δει, θεωρητικά την ακούμε, δηλαδή... Πιστεύω. Είναι θεωρητικά, να μην το αναλύσω, καταλαβαίνω. Όχι, είναι θεωρητικό. Είναι όπως την ελπίδα που θα έχουμε. Λέει το ρητό εκεί, «Δουκ σπίρος πέρο». Που μεταφράζεται, «Ενώ σου ζω, ελπίζω». Γιατί, από πού υπάρχει αυτό, «Ενώ σου ζω, ελπίζω». Είναι γεγραμμένο και αυτό μέσα στον άνθρωπο. Υπάρχει ελπίδα γεγραμμένη. Αυτό είναι, αυτό που λέω τώρα δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, είναι φιλοσοφικό, καθαρά. Το έχει ανακαλύψει η φιλοσοφία. Όπως και πολλά άλλα πράγματα έχει ανακαλύψει η φιλοσοφία. Και νομίζω σε έναν βαθμό και την αγάπη ακόμα. Ότι είναι ύψιστη αξία η αγάπη. Από πού? Γιατί είναι φυτευμένη μέσα στον άνθρωπο. Είναι φυτευμένη. Όλες αυτές οι αξίες είναι φυτευμένες στον άνθρωπο. Από πού προέκυψαν? Ας μας πει κάποιος εξελιξιολόγος. Η εξέλιξη μας έχει δώσει την αγάπη. Η εξέλιξη μας έχει δώσει την ελπίδα. Κατά ποια λογική και κατά ποια έννοια? Τόσο υψηλές αξίες. Και έχουμε αυτό. Και φιλοπατρία ακόμα. Και αυτό είναι μια υψηλή αξία. Αφήστε τώρα που θέλουν τώρα να τα απαξιώσουν όλα. Ότι εμείς δεν διαφερόμαστε τάχα για αυτά, ότι είναι αυτοί. Θα υπήρχαν πάντοτε από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Τώρα ξαφνικά εμείς θα καταργούμε όλα οι έξι. Θα έχουν αυτές οι αξίες. Λοιπόν, πολύ βέβαια περισσότερο και για την αγάπη. Αλλά η αγάπη είναι και μια αιώνια αξία. Δεν είναι μόνο αξία αυτή, έτσι. Διότι, λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί, μη δε μένει πίστης, ρηπής, αγάπη. Μίζουν δε τούτο η αγάπη. Και εκεί που στην πρώτη προς Κορινθίους, στον ύμνο της αγάπης, που εξυπνώντας την αγάπη, ότι η αγάπη μένει στον αιώνα. Και όλα να καταργηθούν, όλα τα άλλα να καταργηθούν, όμως η αγάπη είναι η αιώνια αξία. Και ο Θεός αγάπη εστί. Ο Θεός είναι η προσωποποίηση της αγάπης. Διότι, γιατί ας απαντήσει κάποιος από εσάς ή κάποιος φιλόσοφος. Γιατί υπάρχει ο άνθρωπος. Γιατί υπάρχει ο άνθρωπος. Γιατί υπάρχουμε. Και όχι μόνο υπάρχουμε, αλλά βλέπετε ότι η επιστήμη μέχρι σήμερα παρά τις αγωνιώδεις έρευνες που κάνουν μέσα στο σύμπαν, δεν υπάρχει πουθενά ζωή, όχι άνθρωπος. Ζωή. Δεν βρίσκουν ζωή. Ψάχνουν να βρουν ζωή. Και δεν βρίσκουν. Είναι δυνατόν να υπάρχει το σύμπαν μόνο για μας. Τι λέει η λογική. Είδατε ένα ολόκληρο σύμπαν με δισεκατομμύρια αστέρια και αυτά. Η διάμετρος του σύμπαντος είναι 200 εκατομμύρια έτη φωτός. Όχι το σύμπαντος, συγγνώμη, τη γαλαξία μας. Γιατί το σύμπαν είναι ένα άλλο πράγμα. Η διάμετρος του γαλαξία είναι 200 εκατομμύρια έτη φωτός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ένα διαστημόπλιο το οποίο τρέχει με την ταχύτητα του φωτός, όσο η αρτήρα δηλαδή, φτάνει τον ήλιο, ψστ, θα κάνει 200 εκατομμύρια χρόνια για να φτάσει από τη μία μεριά στην άλλη. Που σημαίνει ότι αν το σύμπαν δεν έχει τόσα χρόνια, ακόμα δεν έχει φτάσει από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή να παρατηρηθεί με οπτικό τρόπο. Λοιπόν, οι Άγιοι Πατέρες τι λένε, ότι η ύπαρξη και η παρουσία του ανθρώπου τι αποδεικνύει, την αγάπη του Θεού, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η εξήγηση, αυτή είναι η απάντηση. Επειδή ο Θεός μας θέλει για την αιωνιότητα να ζήσουμε, γι' αυτό και δημιουργήσει τον άνθρωπο. Κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Άρα λοιπόν, πώς μπορώ εγώ να πραγματώσω αυτό το στόχο, να πραγματώσω δηλαδή το σκοπό της ύπαρξής μου σε τελική ανάλυση. Παρά μόνο με την αγάπη. Όταν πάμε να κοινωνήσουμε αιρέας, λέει, με τα φόβη Θεού πίστος και αγάπης προσέλθει. Άρα λοιπόν πρέπει να προσεγγίσουμε τον Θεό με αγάπη. Και άκουσα κάποτε, επειδή είναι και στη θεολογία, πήρε την πτυχή, δεν ξέρω τώρα. Ένας καθηγητής μας είχε πει, ένας καθηγητής λοιπόν στο Πανεπιστήμιο, ότι όλα τα πράγματα του κόσμου πρώτα τα γνωρίζεις και μετά τα αγαπάς. Στην Εκκλησία όμως πρώτα αγαπάς τον Θεό και μετά τον γνωρίζεις. Ναι, σωστό αυτό.
Πώς το αυτό. Δηλαδή, μέσω του τορμιστηρίου και ιδιαίτερα της Θείας Ευχαριστίας, σου δίνει την δυνατότητα να το γνωρίσει. Ναι, όμως... Ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον καθένα προσωπικά. Θα έχει βιώμα το καθένα προσωπικά για το πώς θα γνωρίσει τον Θεό. Εάν βέβαια προσέρχεται με τα φόβο Θεού, πίστος και αγάπης. Και πίστος σημαίνει εμπιστοσύνη του Θεού. Και αυτό που λέμε ορισμένος ότι ο δρόμος για την αγάπη περνάει μέσα από την υπακοή. Η υπακοή του Θεού. Πρακτικός τρόπος. Είναι πρακτικός τρόπος. Βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή δεν γνωρίσαμε τον Θεό, ας το πούμε έτσι, δεν τον γνωρίσαμε στα αλήθεια, γιατί όπως λέγαμε και προηγουμένως, υπάρχουν και οι εσωτερικές εγγραφές, οι ψυχικές εγγραφές. Δηλαδή δεν μπορεί η ψυχή στρέφεται προς τα εκεί από όπου έχει πλαστεί, από όπου προορίζεται να ζήσει η ψυχή του ανθρώπου. Και αυτό είναι κάτι είναι το έμφυτο. Αλλά βέβαια από εκεί και μετά, και αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος, ότι αγαπήστε τον Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής σας. Και τίποτα λέει, μην προτιμήσετε, λέει αυτού. Βάτε τώρα εσείς, ο άνθρωπος, σε τι ποσοστό μέσα στην ψυχή του, αν μπορούσαμε να κάνουμε, ας πούμε, ένα διάγραμμα μέσα στην ψυχή μας, ένα ιστόγραμμα που λέει εκεί η ειδική, τι ποσοστό, ας πούμε, θα καταλάμβανε η αγάπη του Θεού και τι ποσοστό θα καταλάμβανε η αγάπη, ας πούμε, για τους συγγενείς μου ή για τα πρόσωπα, τέλος πάντων, τα προσφυλή μου πρόσωπα ή για την, τέλος πάντων, για τους στόχους τους οποίους έχω βάλει στη ζωή μου και ονειρεύομαι κλπ. Είναι άρα και μεγαλύτερο το ποσοστό, αυτό είναι το Θεό. Δεν είναι να είναι ολοκληρωτικά. Που, ας πούμε, το έχω πει πολλές φορές αυτό. Το πω άλλη μια φορά, στις 10 εντολές, το ρωτάω μια φορά όταν έρχονται έτσι άνθρωποι να ξομολογηθούν και δεν ξέρω ποια είναι η πρώτη εντολή. Λέω ποια είναι η πιο σοβαρή αμαρτία, έχεις που κάνεις να ξομολογηθείς, ποια είναι η πιο σοβαρή αμαρτία, ο φόνος. Δεν είναι ο φόνος. Η μοιχεία. Αν δεν είναι η μοιχεία, τι είναι τότε. Τι να κάνει άλλη μια του λατρίτη και έχεις. Δεν το βρίσκουμε στην πλάτη. Η πρώτη εντολή είναι αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδιάς σου, εξ όλης της ισχύς σου και εξ όλης της δυναμίας σου. Είναι η αγάπη προς τον Θεό. Όλοι παραβάτης είμαστε. Κι όμως, κανείς δεν το εξομολογείται. Κανείς. Λένε, έκλεψα, έκανα, έβρισα, έκανα κτλ. Δεν είναι ότι δεν αγαπώ τον Θεό. Απλά. Τελείως. Αυτό είναι. Και από τι κρέμονται όλα. Γιατί αν αγαπούσα τον Θεό, δεν θα έκανα όλα αυτά τα άλλα. Ή θα μετανοούσα και ήμουν πολύ λιγότερο, ας το πούμε έτσι. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Πορφύριος, ότι αγαπήστε τον Θεό, λέει, και τίποτα περισσότερο από αυτό. Υπάρχει εδώ τώρα όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Γιατί όταν είμαστε πολύ φορτωμένοι από τη χάρη μέσα από τα μυστήρια... Ας μείνουμε σε αυτό το σημείο.